Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή σφίνα.gr. Ένα βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, να είμαστε καλά. Μπαίνουμε σε εορταστικό mood, η ομάδα κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο χαμογελαστοί, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν δεν είσαι προσεκτικός. Είδατε τι έγινε σήμερα με την ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το Βόλο. Και έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά να μην σχολιάσω, δεν γίνεται να μην σχολιάσω τις δηλώσεις του Καρέρα. Δεν γίνεται να μην σχολιάσω τις δηλώσεις του Καρέρα, δεν γίνεται ρε παιδιά. Είπε αυτός ο Θεός, ο ίδιος ο καλοκαιρινός, ο Μάσιμο Καρέρα, ο προπονητής της ΑΕΚ, είπε ότι οι αγώνες δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Δεν τον έχει ενημερώσει κανείς τι έχει κάνει η ομάδα που εργάζεται. Το είπε, παιδιά, το είπε. Εάν κάποιος υπάρχει που το αμφισβητεί ότι το είπε, θα βρω το ηχητικό και θα το παίξω. Ότι είπε ότι οι αγώνες δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Είπε ο Θεός αυτός. Είπε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι τις 12, 12 και κάτι εκεί. Θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Περιμένω τα μηνύματά σας, απόψεις σας, ερωτήσεις για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ασχολούμαστε μόνο με τον ΠΑΟΚ. Η εκπομπή είναι ΠΑΟΞΙΔΙ και αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα. Είμαστε σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν εξαρτάται όλα από εμάς. Πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα. Και πολλά από αυτά που γίνονται αφορούν και τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι αμυγός ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ. Καλησπέρα στον Μάρκο, καλησπέρα στον Πάνο τον Γρεβενίτη, καλησπέρα στον Χρυσοβαλάντη, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Η σημερινή μέρα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο πλευράς ρεπορτάζ. Η αυριανή μέρα έχει όμως. Η αυριανή μέρα έχει νωρίς το πρωί στις 10 στο κήπεδο της Τούμπας. Θα γίνει η τακτική ετήσια γενική συνέλευση της ΠΑΟΚ. Εκεί όπου θα ανακοινωθεί το νέο μέλος στο ΔΣ της ΠΑΟΚ. Και φυσικά θα μάθουμε και ποιο είναι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για το ποσό το ακριβής. Εγώ θα σας αναφέρω απλά ότι στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Κυριάκος Κυριάκος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, είχε πει ότι το άνοιγμα της ΠΑΕ από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, από τα 40 εκατομμύρια έχει πάει στα 17. Λόγω της καλής πορείας που έγινε στην Ευρώπη και λόγω των πωλήσεων που έγιναν. Αύριο θα μάθουμε. Να είστε συντονισμένοι από νωρίς στο σφίνα.gr. Θα τα μάθουμε όλα, θα τα μάθετε όλα για ό,τι γίνει στην Γενική Συνέλευση. Παιδιά, μη δω μηνύματα τώρα, αλήθεια τώρα. Έχω και ένα ποτήρι κρασί εδώ. Μη δω μηνύματα να πάρουμε τον Αρέζο. Παιδιά, σας παρακαλώ. Έχω δεχτεί καμιά 15 μηνύματα από την ώρα που το βγάλανε οι συνάδελφοι στο Μετρόπολης. Γιατί εδώ τα λέμε όλα, όπως είναι τα πράγματα. Έχω δεχτεί καμιά 15 μηνύματα για τον Αρέζο. Μη δω μήνυμα. Θα αρχίσω να πίνω και θα λέω ότι να είναι. Μη δω μήνυμα και τον Αρέζο. Παιδιά, ας είμαστε λίγο προσγειωμένοι στη γη. Και εγώ θέλω να έχω σπίτι στο ωραίο κάστρο, αλλά δεν μπορώ να το έχω. Ας είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Επειδή ξέρω σίγουρα θα στείλετε κάποια μηνύματα τι γίνεται με Αρέζο. Παιδιά, ο Αρέζο δεν είναι μόνο επειδή το ξέρουν κάποιοι από το Football Manager, το γνωστό παιχνίδι ποδοσφαιρικής προσομοίωσης. Είναι ένα παιδί το οποίο πολύ πιθανό σε λίγους μήνες να πάει είτε στη Σεβίλη, είτε στη Βαλένθια, είτε κάπου στην Αγγλία. Και όπως που λέμε για Αγγλία, βλέπω και το μάτς της Chelsea με τη West Ham, παραμένει το 1-0. Παιδιά, δεν θέλω να δω μηνύματα για Αρέζο, σας παρακαλώ. Καλύτερα ρωτήστε με για τον Μακέντα, που λέει ο λόγος. Όχι για τον Αρέζο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ έξυπνο κοινό. Όποιος μπει στο YouTube και δει το βιντεάκι του Αρέζο, θα καταλάβει ότι ο παίκτης αυτός δεν πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ που να, τι, να κάνουμε έρανο και να του δώσουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Επειδή ξέρω ότι θα στείλετε μήνυμα και ήδη στο inbox μου ήρθα καμιά 15 μηνύματα για τον Αρέζο. Τα έλεγε ο Μάρκος για τον Αρέζο, τα έλεγε ρε Μάρκο, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σας λέω αλήθεια και να σας παροτρύνω να μείνουμε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε για τον Αρέζο, παιδιά. Δεν μπορούμε. Και εμένα μου αρέσει. Και εγώ τον έχω δοκιμάσει στο manager στο 21. Και εγώ είδα βιντεάκια του στο YouTube όταν τον έπεσε στο manager, τον είχα στο manager και ζαλίστηκα. Αλλά ρε παιδιά, δεν πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ ο παίκτης. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ, εγώ το έχω πει. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ, εγώ θα πάω
με τα πόδια από εδώ που μένω, που είναι και μακριά, μέχρι το αεροδρόμιο. Γι' αυτό δεν θα έρθει, επειδή ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, να πάω μέχρι το αεροδρόμιο με τα πόδια. Ο Αρέζο. Ευχαριστώ και τα μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα στο τέλος. Στο τέλος. Μόλις τελειώσω την αρχική μου τοποθέτηση, να κάνουμε κουβέντα. Περιμένω ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ό,τι θέλετε εσείς, κυρίως στο μεταγραφικό εστιάζουμε πλέον. Εκεί είναι που αρχίζει και εντείνεται η συζήτηση. Πού πιστεύετε ότι πονάει η ομάδα. Έτσι. Και αύριο, ξαναλέω, είναι μια σημαντική μέρα, γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις σε εξωαγωνιστικό επίπεδο με την ανακοίνωση του νέου μέλους στο ΔΣ και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΟΚ, που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου, εννοείται, από τον Ιβάν Σαββίδη. Σχολιάζονται πάρα πολύ έντονα οι δηλώσεις του Γκαρσία. Τα λέγαμε και χθες. Όσοι ήσασταν χθες, καταλάβατε πώς ήταν το mood της εκπομπής. Εγώ θα συνεχίσω το ίδιο mood σήμερα και θα πω ότι κανονικά ο Γκαρσία πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη. Ξέχασε να σας ρωτήσει τι θα πει και πώς θα το πει. Πρέπει να σας πει και συγγνώμη ο Παμπλό. Ξέχασε να ρωτήσει τον Φούφουτο από τη Χαριλάου ή τον Ξυσκούφωτο από τον Πειραιά. Τυχαία τα μέρη, έτσι. Το τι θα πει και πώς θα το πει. Ξέχασε να σας ρωτήσει αν θα μιλήσει μετά το μάτς ή δεν θα μιλήσει. Για ποιο λόγο να μιλήσει, για να τιμωρηθεί, για να κάνει το δικό σου το κομμάτι. Το κρασί δεν είναι πόρτο. Το κρασί τι είναι, είπαμε. Το κρασί είναι. Δεν ξέρω. Ναούσεις νομίζω είναι. Έχουμε και πολύ κοινό στην Ναούσα. Ξέχασα να σας ρωτήσει ο Παύλο, λοιπόν, τι θα πει και πότε θα το πει και πώς θα το πει. Να ζητήσει και συγγνώμη μήπως. Γιατί είδα κάτι ωραία θεματάκια σήμερα σε γνωστά site, τα οποία μόλις κάνεις κλικ από τη γλίτζα κολλάει το ποντίκι σου, ότι κάποιοι ειρωνεύονταν τον Γκαρσία. Ποιοι ειρωνεύονταν τον Γκαρσία? Οι ίδιοι οι οποίοι πουλούσαν τρέλα όταν ο Γκαρσία έδινε μπουνιά στον Ντιόγκο. Αυτοί οι οποίοι έβλεπαν μόνο την μπουνιά και δεν έβλεπαν ότι μία φάση πριν ο Ντιόγκο έσπασε το δόντι του Γκαρσία με αγωνιά στο κέντρο του γηπέδου. Αυτοί οι ίδιοι είναι. Τότε πριν από 10 χρόνια, 8, 9, 10 χρόνια που ήταν, οι ίδιοι πουλάνε τρέλα και ειρωνεύονταν τον Γκαρσία για αυτά που είπε χθες. Αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει στην μπουνιά, λες και θα ήταν πολύ φυσιολογικό να σου σπάνε το δόντι με αγωνιά, ο άλλος το κοράκι να μην δίνει τίποτα και να το δεχτεί και να μην, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι ίδιοι λοιπόν πριν από 10 χρόνια που κράζαν τον Γκαρσία, που για μένα καλά έκανε, όχι επειδή ήταν Ολυμπιακός, αλλά όταν παίζεις ένα ντέρμπι και σφιγμίσεις ένα στο 500 και ο άλλος σου δίνει αγωνιά, σου σπάει το δόντι και δεν δίνει φάουλο ο άλλος, ερσίρε και φίλε, κάπως πρέπει να δείξεις ότι έχει μια αντίδραση. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, συγγνώμη ρε μάγκες που ξέχασε να σας ρωτήσει ο Γκαρσία τι θα πει και πώς θα το πει. Εσείς ποινικοποιείτε τα συναισθήματα, ποινικοποιείτε ότι ο άλλος ένιωσε σκασμένος, ότι ένιωθε αδικημένος. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνει ο Παύλο. Θα σας ρωτήσει. Και το είπαμε και χθες, ότι ευτυχώς, μάλλον είναι επιλογή του ίδιου να μιλάει ελληνικά. Γιατί αν μιλούσε ισπανικά, το πούτα μάδρε θα το έλεγε κάθε 2 δευτερόλεπτα. Με αυτούς που έμπλεξε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά για τον Παύλο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Το είπα και χθες. Δεν είναι καλό. Μάλλον είναι δίκοπο μαχαίρι το γεγονός ότι ο Γκαρσία δεν είναι ένας απλός επαγγελματίας προπονητής, αλλά είναι και ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να του λέει τι θα πει. Από τη στιγμή που δεν έβρισε κανέναν, ούτε προσέβαλε κανέναν, μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει. Και καλά κάνει και πάει σε μονοπάτια Λουτσέσκου. Και λίγα είπε. Γιατί αν ήταν ο Λουτσέσκου στη θέση του Γκαρσία, σίγουρα θα έλεγε περισσότερα. Πολύ καλά κάνει και πηγαίνει σε δόγμα Λουτσέσκου. Πολύ καλά κάνει. Όπως έκανε ο Λουτσέσκου και τους είχε τρελάνει όλους, καλά κάνει ο Γκαρσία. Αισθάνεται δικημένος, θα βγει να το πει. Δεν κατάλαβα. Θα πάρει άδεια από εσάς, από τον Ολυμπιακό, ποιο θα πάρει, τον Άρη. Όποιον, από τη Super League θα πάρει άδεια, τι θα πει. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι, θα λέει ότι γουστάρει, από τη στιγμή που δεν προσβάλλει κανέναν. Τέλος πάντων, πάμε στα μεταγραφικά. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Γκαρσία έχει καταθέσει εγγράφος τις προτάσεις του στη διοίκηση για τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί η ομάδα. Μία κίνηση είναι σίγουρα η επιστροφή του Λάμπρου. Έτσι, μία είναι αυτή η κίνηση, η οποία σίγουρα δεν είναι μεταγραφή, αλλά από τον ίδιο τον Λάμπρου εξαρτάται.
εάν μπορεί να αποδειχτεί μεταγραφή. Έτσι. Αν ο Λάμπρου γυρίσει και μπορέσει να δώσει βοήθεια στα εξτρέμ, γιατί με την προτέρα κατάσταση στο ρόστερ και με το 3-4-2-1 που έπαιζε ο Φερέιρα, ο Λάμπρου δεν χωρούσε. Τώρα που η ομάδα παίζει με εξτρέμ, χωράει ο Λάμπρου. Και νομίζω ότι μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ ο Λάμπρου, σε αυτό το σχηματισμό που επιλέγει ο Γκαρσία. Είτε μιλάμε για 4-3-3, είτε μιλάμε για 4-2-3-1. Ο Λάμπρου μπορεί να παίξει, μπορεί να βοηθήσει. Και μιλάμε για ένα ελληνικό πρωτάθλημα που βλέπετε ότι οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Ότι οι διαμορφωθείς συνθήκες επιτρέπουν να παίζουν παιδιά που έχουν όρεξη να παίξουν. Και νομίζω ότι ο Λάμπρου έχει την ποιότητα να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Ο Γκαρσία, αυτό που μπορώ να μεταφέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι στις προθέσεις του είναι να γίνουν 4 κινήσεις. Εκ των οποίων, για να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, γιατί δεν είμαστε εδώ μόνο για να λέμε τι είναι να γίνει, να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ στον κόσμο. Ρεπορτάζ το οποίο δεν είναι Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς, ούτε θα σας πω εγώ θα παίρνω τον Αρέζο και τον Μαρέζο. Έτσι. 4 κινήσεις. 3 συν 1 βασικά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στο κέντρο. Ο Γκαρσία, όχι ο ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία και ο ΠΑΟΚ δηλαδή θέλει να παίξει στο κέντρο. Θέλει ένα δεξιμπακ. Θέλει ένα σέντερφορ. Σας λέω γιατί ψάχνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Και τώρα, εδώ είναι το συν 1 που λέμε. Ζήτησε εξτρέμ. Έτσι. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ, ο Ρέμπε, βρει εξτρέμ, το οποίο είναι από το πάνω ράφι και θα έρθει να πει καλησπέρα και ήρθε να παίξω, τότε ο Γκαρσία έχει στο μυαλό του, έχει προτείνει στον Ρέμπε και φυσικά θα το δουλέψει κιόλας και το έχει δουλέψει και παλαιότερα. Θα καταλάβετε γιατί εννοώ. Να βάλει τον Τζόλι να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Εάν έρθει ένας εξτρέμ ο οποίος δεν είναι για βασικός, αλλά θα έρθει να δώσει βάθος στη θέση του εξτρέμ και να υπάρχει δηλαδή ο Λάμπρου, ο Ζίφκοβιτς, ο Τζόλις και ο εξτρέμ που θα έρθει, τότε θα αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό, ένα δεκάρι. Έτσι, γιατί ο Μουρκ δεν είναι ο παίκτης που μπορεί ο ΠΑΟΚ να βασιστεί πάνω του. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο παίκτης με τον οποίο θα μπορείς να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Οπότε μιλάμε για κινήσεις για φορ, για δεξιμπακ, για οχτάρι, για box to box, να το πούμε όπως το λέγει στο χωριό μου, και ή για extreme ή για επιτελικό μέσο. Τώρα, δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος έχει ξεκινήσει να ψάχνει ομάδα. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια άλλη αποχώρηση. Τώρα, εάν έρθει μια πρόταση από κάποια ομάδα και δώσει 7 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη, 8-9, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά με τα δεδομένα τώρα που μιλάμε στις 11 και 18 σήμερα τη Δευτέρα, ημέρα 21 του Δεκέμβρη, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ούτε για τον Γιαννούλη, ούτε για τον Τζόλι, ούτε για κανένα. Η μόνη σίγουρα που έχω σίγουρη, η μόνη αποχώρηση που δείχνει να είναι ψηλοαναμενόμενη είναι του Μπίσεσβαρ. Τώρα, αυτά για τις μεταγραφές. Ανανεώσεις συμβολέων. Είναι θέμα, νομίζω, τυπικό του Ελκαντουρί να ανακοινωθεί η ανανέωση συμβολέου του. Τελειώνει το καλοκαίρι και νομίζω ότι τα έχει βρει ήδη με τον ΠΑΟΚ ο Μαροκινός. Ένας παίκτης ο οποίος έχει λύσει και τα προβλήματα τα οικογενειακά που είχε και έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ότι δεν θα τον επηρεάζουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό το βλέπετε να είναι και άλλος παίκτης. Γιατί δεν είναι μόνο η αλλαγή θέσης, είναι και η αλλαγή στο στάτους της καθημερινότητάς του. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και νομίζουμε ότι η ζωή τους τελειώνει και αρχίζει εκεί. Επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι και άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, αλλά είναι άνθρωποι, μπορεί για παράδειγμα κάποια προβλήματα υγείας κάποιου συγγενικού τους προσώπου ή το γεγονός ότι δεν είναι με την οικογένειά τους μαζί, μπορεί να τους επηρεάσει. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο ένας ποδοσφαιριστής να είναι ισορροπημένος και στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Ό,τι απορίες έχετε, τις απαντάω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δημήτρης Αμπατζής, γεια σου φίλε, καλή εκπομπή, να είμαστε καλά. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Χρήστος Υψηλάτης, καλό βράδυ από την Ασπρόμορφη Βρέμη. Γεια σου Χριστάρα. Γιώργος Νικόλ, καλησπέρα, Στελάρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο από το εξωτικό Κέμπριτζ, αν θυμάμαι καλά. Ξεκινάω κοινοποιήσει και σε 30 δίπλα σα, λέει ο Μάρκος. Μάρκο, πώς πάμε, όλα εντάξει. Μελέτη Παυλόγλου, καλησπέρα Στεριάδη, καλή εκπομπή. Γεια σου Μελέτη. Ευρυπίδης Κατογεωργιάδης, καλησπέρα Στέλιο. Στέλιο, όχι Στέργιο. Ευρυπίδη, όχι Στέργιο. Στέλιο. Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Υγεία σε όλους. Γεια σου Ευρυπίδη. Άρης Καρβουνίδης, γεια σου φίλε Στέλιο. Πολλά χαιρετίσματα από τη Στουτγκάρδη. Γεια σου ρε Άρη, εκεί στην εξωτική Στουτγκάρδη. Έχουμε περάσει ωραία εκεί.
λίγο πιο παλιά. Νίκος Οικονομίδης, καλησπέρα Στέλιο, γεια σου Νικόλα. Βασίλη Κότσα, καλησπέρα Στελάρα, γεια σου Βασίλη. Γεια σου Χρήστο Τσαμουρτζή. Βασίλη Καρανώντας, καλησπέρα Στέλιο, σε όλη την παρέα τα Γιάννενα. Βασίλη, είδα το μάτς σήμερα του ΠΑΣ με τον Αστέρα. Και για να τα λέμε όλα τώρα, δύο ματσάκια έχει η Super League σήμερα. Και τα δύο είχαν γκολ, είχαν αγωνία, είχαν suspense. 2-2 ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας, 2-2 ΑΕΚ Βόλος. Για να τα λέμε όλα, έτσι μην λέμε μόνο τα στραβά, όταν έχονται 5-0-0 και κράζουμε. Ωραίο ματς και τα δύο. Και τα είδα και τα δύο. Γιατί ξέρετε κάτι, το να είσαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις μόνο αγώνες του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Πρέπει να έχεις γενικότερη άποψη για το τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και επειδή έχω κάνει και μεταδόσεις των αγώνων, πρέπει να έχω μια. Και όχι μόνο γι' αυτό, θέλω να έχω μια εικόνα για όλες τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα μπροστά της. Να μην περιμένω από τους άλλους να μου πούνε. Έτσι. Γι' αυτό προσπαθώ να βλέπω όσο πιο πολλά μάτια στη Super League γίνεται. Και αυτό έχει μεγάλο σχημειοποία μου τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Μάρκο, στα έλεγε ο Μάρκο για αρέσει από την τρίτη εκπομπή. Μάρκο, χαμηλά την μπάλα, Μάρκο. Επιγόντω τερματοφύλακα, λέει ο Βαλάντη. Βαλάντη, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 3 συμβόλαια τερματοφυλάκων, 4 με τον Ταλιχμανίδη, Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτ, Ρέι, οι οποίοι τα 3 συμβόλαια αυτά είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Τα 3 συμβόλαια αυτά. Αν δεν μπορέσει συσσαγωγικά να ξεφορτωθεί κάποια από τα συμβόλαια αυτά, και άντε και πε ότι ο Ρέι φεύγει. Θα φέρει τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή για να παίξει και να προσπεράσει τον Ζήφκοβιτ και τον Πασχαλάκη. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό. Όχι, δεν λέω ότι ο Πασχαλάκη και ο Ζήφκοβιτ είναι τυχαία. Είναι δύο τερματοφύλακε οι οποίοι είναι. Δεν είναι η... για το νούμερο ένα. Δεν έχει κανεί προβάδισμα για μένα. Γι' αυτό κάτι που είπαμε στην εκπομπή σήμερα με τον Νίκο του Πετρουλάκη, ότι εγώ δεν αποκλείω να ξαναδούμε Ζήφκοβιτ σύντομα. Μπαράλε για backup, Πάνος Κρεμενίτης. Πάνω, μπαράλε, κοίτα. Ο Γκαρσία, μια που πιάσαμε τα μεταγραφικά, θέλω να πω και κάτι άλλο που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ότι τον Γκαρσία δεν τον ενδιαφέρει το πόσοι θα έρθουν. Τον ενδιαφέρει το πότε θα έρθουν και το ποιοι θα έρθουν. Δεν εστιάζει στο να έρθουν μόνο και μόνο για να έρθουν να πούμε ότι κάναμε μεταγραφές. Σημασία έχει για τον Γκαρσία το να αυτοί οι παίκτες να έρθουν γρήγορα πρώτον και να φέρουν ποιότητα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ζήτησε ο Γκαρσία. Και φυσικά να έρθουν παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να παίξουν. Μην έρθει ο άλλος από 6 μήνες απαραξία και μου θέλει 2 μήνες για να μπει στο κλίμα. Είδα το μήνυμα του φίλου για τον Παράλες που είπα. Φυσικά δεν υπάρχει θέμα Παράλες, έτσι. Αλλά το λέω γιατί με τσίκλισε το μήνυμα του φίλου. Κώστας Ραγκαζάς, καλησπέρα σας από Ασπρόβα Αθήνα και καλές γιορτές. Ζήσαμε να το δούμε και αυτό να τραβάει κλωτσίδιο σάχο του Νουάρντα και να τρώει κόκκινη. Σε άλλα νέα, ο Τσόλα ούτε με αίτηση γκόλ, η παλιά που έβγαλε ο Καντουρίς, ο Ακπομ θα την προλάβαινε μόνο με τη σκέψη, δεν υπάρχουν λόγια. Ναι, το είδαμε και αυτό, ο Σάχοφ και δεν παίζει το Καραϊσκάκι τώρα ο Σάχοφ. Αλλά να σας πω κάτι. Να μην λέτε ότι λέω άλλα εδώ και άλλα εκεί. Ο Σάχοφ έφαγε ένα δυνατό μαρκάρισμα τον Νουάρντα, okay, το δέχομαι. Το χειρότερο έγκλημα το κάνει ο Παουλίνιο τη ΑΕΚ όμως. Ο οποίος ενώ ξέρει ότι έχει κάρτα, πάει και γκρεμίζει τον άλλον. Ο Σάχοφ είχε μια δυνατή μονομαχία με τον Νουάρντα, ο Νουάρντα μπορεί και να τον βρει και λίγο στο μαρκάρισμα πριν. Φυσικά δεν δικαιολογείται η κόκκινη που παίρνει ο Σάχοφ και κρεμάει την ομάδα, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά ο Σάχοφ δεν τα έκανε στον ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές. Όταν βλέπουν γενικότερα μια κατάσταση ψηλό χημείο, τους βγαίνει μες στο γήπεδο. Ο Σάχοφ δεν το έκανε ποτέ στον ΠΑΟΚ αυτό. Να χτυπήσει με φάπα ασφαλιάρα τον αντίπαλο. Θυμάστε κάτι τέτοιο εσείς. Καλησπέρα από το Λιμαίδα, Γιώργος. Καλησπέρα, ρε Μελέτη. Το κρασί δεν είναι πόρτο. Βασίλης Ηλιάδης, έχει φοβερές ελλείψεις η ομάδα. Σίγουρα αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν όλες τώρα, Στέλιο. Καλά, εννοείται τώρα δεν μπορούν. Αλλά τα βασικά μπορούν να γίνουν. Ούτως ώστε να υπάρχει μια βάση για το καλοκαίρι. Σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν όλα τώρα. Μπορούν όμως με 3-4 έξυπνες κινήσεις να μπει ποιότητα στην ομάδα και να δοθούν λύσεις στον προπονητή. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο εμείς, για να μην λέω μόνο για τους δημοσιογράφους ή για εσάς τους οπαδούς και τους φιλάθλους. Ήρθε η ώρα λοιπόν πέραν από εμάς, τους εκπροσώπους του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τον κόσμο που αναφανδόν στηρίζει τον Γκαρσία, θα πρέπει λοιπόν τώρα και η ΠΑΕ να στηρίξει τον προπονητή. Πώς? Φέροντάς αυτά που ζητάει. Και ο Γκαρσία δεν έχει προτείνει, ούτε έχει ζητήσει παίχτες. Είπε θέλω 1, 2, 3, 4 θέσεις αυτό. Και είπε ότι σε περίπτωση που μου φέρει καλό εξτρέμ, θα πάω τον Τζόλι να παίξει ψευτοενιάρη πίσω από τον επιθετικό. Που μπορεί να το κάνει. Παύλο, θα ακούτε και θα ψάχνεστε, λέει. Καλησπέρα. Γεια σου, Χρόνη. Γεια σου, Τρελέ. Γεια σου, ρε Χρόνη. Πού είσαι, τι κάνει εκεί το εξωτικό. Πού είσαι, Λονδίνο. Είσαι, πού είσαι τώρα. Σάκης Παύλο Γκαρσία Ζουνίδης. Παίζει τίποτα με κότσιρα από Αστέρα και δεξιά. Όχι, Σάκη δεν παίζει. Δεν νομίζω.
Μου το έστειλε κι άλλο το Γιακότσιρα. Δεν ξέρω από πού έχει βγει αυτό, δεν ξέρω. Γιούπι λέει Αγκινόη, Παύλο Βλαχού. Έλα ρε Παύλε, πού είσαι ρε Παύλε. Ρε καλά, έκανε μόνο Πάουγκλε για ένα Σημειονίδη. Βασίλη έχει φανερέ ελλείψει ομάδα. Βασίλη το διάβασα, ναι, όντω. Δεν μπορεί να καλυφθούν οι ελλείψει όλε τώρα, εντάξει, αλλά είναι πολύ σημαντικό ο Πάουγκλε να κινηθεί γρήγορα να πάρει παίκτε γιατί έρχεται ένα Γενάρη ο οποίο είναι φωτιά. Σπύρο Βουτουκίδη, καλησπέρα, στέλνει καλή εκπομπή από Βούπερταλ. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά. Βαλάντη λέει τερματοφύλακα, δεκάρι, ένα σκυλί πολέμου χάφ και ένα δεξιμπάκ. Και κασαριδοκτόνο, ωραίο Βαλάντη. Ξέρετε τι λένε. Ένα φίλο μου ανέλησε τι δηλώσει του Γκαρσία. Ξέρετε τι μου είπε. Ότι ο Γκαρσία δεν χρησιμοποιεί τυχαία τη λέξη κατσαρίδε. Γιατί στην Ουρουγουάη, γενικότερα στη Λατινική Αμερική, την κατσαρίδα τη θεωρούν κάτι το πιο άχρηστο πράγμα στον πλανήτη. Γιατί ακόμα και το σκουλίκι, άμα το πάρει, γίνεται δόλωμα. Ρε φίλε, μπορεί να σου φέρει ψάρι, να σου φέρει φαΐ. Η κατσαρίδα δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Γι' αυτό το είπε ο Γκαρσία έτσι. Μου είπε ένα φίλο που ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, ρε, δεν είναι ρετσίνα, ρε, δεν είμαστε τέτοιοι. Ρε. Γεια σου, Μάρκο, δάσκαλε τη κατανόηση. Να έχει αλγινό, μπήκε στο παιχνίδι. Την ξεμπλόκαρο Νέστορα μετά από αρκετό καιρό. Λευτέρη Νούση, τιμή και δόξα στον Παύλο Γκαρσία μέχρι τέλους. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά, Λευτέρη, εμείς μέχρι τέλους, αλλά και πάει να στηρίξει μέχρι τέλους. Γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε να αγιοποιούμε στην ΠΑΕ κανέναν. Αναγνωρίζουμε τα καλά, αλλά να λέμε και αυτά που πρέπει να γίνονται. Παύλο Λαχούλη, εγώ δεν θα το έδινα μπουνιά, μπορεί να το έκοβα το λαιμό από τάκλιν. Ο Γκαρσία όμως λειτουργήσε έξυπνα. Μέσα στο μπούγιο έριξε τον Μπουνίδη και δεν τον πήρε πρέφα και ο διαιτητής. Και την σακουλέθηκε ο Διόγκο. Επιτέλους ο Νέστορας με επανέφερε. Ο Νέστορας είναι εδώ πάντα. Σαν το Πασόκ είναι ο Νέστορας. Ένα Πασόκ και ένας ο Νέστορας. Είναι πάντα εδώ. Δεύτερο μήνυμα του Σάκη για τον Κότσιρα. Δεν γνωρίζω κάτι Σάκη για τον Κότσιρα, αλλά πάω ψάχνει δεξιμπάκ σίγουρα. Γιάννη Κουρτζέλη. Θέλουμε ένα στο κέντρο σαν το Μεγιάδο του Όφη. Γιάννη, θέλει ο Πάοκ ένα παίχτη. Στο κέντρο γρήγορο, έναν χαφ με ένταση. Να μπορεί να είναι καλό και στο μαρκάρισμα και στη δημιουργία. Υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν παίκτες, ακόμα και χωρίς να δώσεις εκατομμύρια. Καλησπέρα, Στέλιο από Ασπρόνο το Κομωτινή. Γεια σου, Βασίλη Δημητριάδη. Σάββας Λαζαρίδης, γεια σου, Στέλιο. Φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Σάβα. Γιώργος Χασιόγλου, δημοκρατία δεν έχουμε. Δεν έχει δικαίωμα να μην μιλάει. Τι πρέπει να σα δίνει το λόγο για το πώ θα το πει και τι θα κάνει. Ή δεν έχουμε δημοκρατία και έχουμε χούντα. Δημοκρατία θεωρητικά. Πάνω Κρεβενίτη, Στέλιο, είπε κάτι στην αρχή για Μακέντα. Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει πάνω. Απλά εγώ έθεσα το θέμα του Μακέντα ως εξής. Ότι ο Γκαρσία θέλει παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι. Έτσι. Και παιδιά που θα έρθουν και θα παίξουν άμεσα. Μην έρθει δηλαδή ο άλλο και με πει κάτσε να δούμε τι θα γίνει, να δούμε σε τι κατάσταση είναι, να τον φέρουμε. Όχι. Θέλει παίκτες οι οποίοι έχουν 10, 15, 20 παιχνίδια στα πόδια του. Όχι 10, παραπάνω από 10. Από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, ώστε να μην χρειάζεται. Δεν εννοώ μόνο να γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτό θα το είδα το ιδανικό, αλλά να είναι έτοιμο. Χαιρετώ Στελάρο Πετρούπολη. Άκουσα και στον Νίκο, έχουμε κινήσει μεταγραφικές. Μια χαρά το χώνει ο coach. Ο Παύλος δεν είναι προπονητής καριέρας, δεν πρόλαβα το μήνυμα, Μάρκο. Ξαναστείλ το. Βλέπω ότι θα φύγουμε Μακέτα από Παναθηναϊκό και Ολιβέιρα. Θα σε κάνω στεριάδι δώρα από την Βαρόφσκι μόνο για κρασί. Ναι, ρε μελέτη, ό,τι γουστάρει. Ένα μεγιάδο λέει σαν του Όφη, λέει, θέλει ο Πάοκ. Με Νινούα και Περέρα τι γίνεται. Τον Περέρα τον είδαμε για λίγο, αλλά γιατί δεν παίρνουν χρόνο. Αλκινό, να σου πω κάτι. Σε τέτοια παιχνίδια που πάω, ειδικά με τον Παναθηναϊκό που είναι must win, δεν μπορεί ο προπονητής να κάνει πειράματα. Δεν μπορεί να βάλει τον Περέρα τώρα αντί για τον Γιαννούλη. Δεν μπορεί να βάλει τον Νινούα μέσα σε μάτς που καίγεσαι να το πάρεις. Σε μάτς που θα πάει καλά, για παράδειγμα, να κερδίζει τη Λάρισα 0-2 και να βάλει τον Νινούα και τον Περέρα, ναι. Αλλά σε μάτς που καίγεσαι, που είσαι με την πλάτη στον τοίχο, ο Γκαρσία δεν είναι κανένα. Κάνας βλάκας, να ρισκάρει τη νίκη. Γιατί είναι ρίσκο να κάνεις πειράματα στη διαμάτση. Τάκης Ρούμπος, καλησπέρα Στέλιο και σε όλη την παρέα από την Καλαμάτα. Διάβασα πολλά από φιλάθλους σήμερα να σχολιάζουν άσχημα τον Γκαρσία και τον Ιβάν. Κρίμα, πολύ κρίμα που ονομάζεται τον παδί του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, Τάκη, έχω διαβάσει εγώ πάρα πολλά. Τα έχω πει πολλές φορές. Τα έχει πει και ο γνωστός και αγαπημένος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης, ότι ο εχθρός του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Πρώτος. Ο Μελέτης είπε: από εβδομάδα θα έχουμε μεταγραφές 3 με 4. Το είπε ο Μελέτης εδώ και από χθες το είπε, να ξέρετε. Γιώργο Χασόγλου, ο Γκαρσία και κάθε Γκαρσία πρέπει να λέει ό,τι θέλει. Δεν θα τον επιβάλλει κανείς τι θα πει. Αισθάνεται την αδικία και τι λέει αυτός. Και ο Γκαρσίας δεν να αρέσει. Βένος Χολόπουλος, καλησπέρα από Καστοριά. Γεια σου, Ρεβένα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Μενέλαος Καλιαλής, όχι Λάμπρου, ρε παιδιά, τι του παίξει, θέλουμε να ανεβάσουμε τον Μπάουκ. Μενέλα, δεν είπαμε να έρθει να παίξει βασικό. Είπαμε να έρθει το παιδί να δώσει λύσεις. Γιατί, ξέρετε κάτι.
αν καθίσετε και μετρήσετε τα μάτς που έχει να παίξει ο ΠΑΟΚ από τις 3 Γενάρη με τη Λάρισα μέχρι τέλη Φλεβάρη, είναι 15. Έτσι. Δεν μπορεί να παίζει αιωνίως και σε όλα τα μάτς Τζόλης και Τζίβκοβιτς. Θα σκάσουν τα παιδιά. Ο Λάμπρου για μένα μπορεί να δώσει βοήθειες. Δεν λέω να πάρει φανέλα βασικού σπίτι του. Και η αλήθεια είναι ότι στα εξτρέμ είναι καλός ο Λάμπρου. Τώρα, γιατί δεν έπαιξε στην Ολλανδία, είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί ίσως να μην εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του. Πάντως δεν το φαίνεται να παίξει βασικό. Μπορεί να δώσει λύσεις στα εξτρέμ. Ρεστέλιο Γκαρσία δεν είπε κάτι, δεν είπε ονόματα. Λέει κάτι ζωάκι, ανέφερε που τα λένε Κατσαρίδης. Αυτοί γιατί τσιμπάνε. Δημήτρη, τσιμπάνε. Και πάλι όμως, θα ξαναπώ. Συγγνώμη, ρε μάγκες που ξέχασε να σε ρωτήσει τι θα πει. Συγγνώμη, να σα πάρει και την άδεια την άλλη φορά. Ο Ρέμπε πάντως που έλεγε είμαστε πλήρες από παίκτες στις αρχές Οκτωβρίου που βγήκε και μίλησε και αποδείχθηκε ότι από αυτούς που έφερε και απέδειξαν με τη μία είναι Σβάμπ και Ζίβκοβιτς. Γιώργο Χασόγλου, συμφωνώ να λέμε τα καλά ότι ο Ρέμπε έφερε τον Σβάμπ και τον Ζίβκοβιτς. Αν και εγώ από όσο γνωρίζω, ο Ζίβκοβιτς είναι μεταγραφή του Αμπέλ Φερέιρα. Άλλο αυτό. Αλλά χρεώνεται και την επιλογή Τσόλακ, η οποία δεν βγαίνει. Και φυσικά όταν φέρνει ένα επιθετικό και κάνει all-in, δίνει 3 εκατομμύρια για να τον φέρει, γιατί all-in είναι για αυτή την εποχή για τον Μπάοκ. Που είναι σε περίοδο εξορθολογισμού να δεις 3 εκατομμύρια πάρεις φορ και δεν βοηθάει, είναι πρόβλημα. Πετρινόλη, γεια σου Γιώργο Πετρινόλη. 11 και 18 και δεν έχεις κινήσει τα σχόλια, κατά τη 1 και 20 λύση βλέπω σήμερα. Μάρκο, δεν ξέρω τον Έστωρα, δεν ξέρω φίλε. Κοίτα, άμα ξαφνικά δείτε να σταματάει το live, θα το έχει πατήσει το κουμπί ο Νέστορας. Πώς λέμε πάντα το Kim, θα λέτε πάντα τον Έστωρα. Πάνος Γρεβενίτης λέει Λιβάγια Κότσιρας. Μπαράλες με Γιάδο. Φορτούνης λέει ο Παύλος Βλαχούλης. Δηλαδή πιστεύετε ότι με Λιβάγια Κότσιρα Μπαράλες με Γιάδο μπορεί ο Πάουκ να αλλάξει επίπεδο από το Γενάρη και μετά? Εγώ δεν το πιστεύω. Μάικ Νικολαίδης, τέλειο αν πάρουμε φορ καλό, εννοείται που να παστελώνει, θα προτιμούσε τον Τζόλι από δίπλα του, χαμός να γίνει, διότι ο Χρήστος είναι μπουκαδόρος, θα χαθεί το τόπι εκεί με ένα δεκάρι. Κώστας Μαμουλάρη, καλησπέρα από Τίσταλτοφ. Μάικ, το προηγούμενο μήνυμα που το διάβασα, να ξέρεις, σου λέω ότι έχει πει ο Γκαρσία ότι σκέφτεται αν φέρουν ένα καλό εξτρέμ για βασικό να πάει τον Τζόλι να παίξει πίσω από το φορ. Που μπορεί να το κάνει ο Χρήστος αυτό. Πέτρος Δεδούσης, καλησπέρα. Ο Γιαννούλης θα ανανεώσει. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται γιατί το συμβόλαιο του Γιαννούλη τελειώνει το 22. Απλά, επειδή θέλω να τα λέω όλα στην εκπομπή, αν βάλουμε κάτω τα συμβόλαια που υπάρχουν τώρα στον ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης είναι ο πιο αδικημένος αυτή τη στιγμή. Από πλευράς αιτήσεων αποδοχών, έτσι. Είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδος, είναι πλέον αρχηγός της ομάδος και έχει ένα συμβόλαιο το οποίο με τα βίας περνάει τις 250.000. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο δίκαιο το συμβόλαιο που έχει ο Γιαννούλη. Έτσι, και η ανανέωση η οποία θα τον κάνει να αισθανθεί και πιο καλά. Θεμιστοκλής Καραΐτης, καλησπέρα ΠΑΟΚ, σημαίνει καρδιά, ψυχή και, ναι, και guts. Ναι, εννοείται Θεμιστοκλής, συμφωνώ. Κίκο ΠΑΟΚ, καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Μπίλεφελτ. Γεια σου, παιχταρά μου, να είσαι καλά. Θύμιο Σουρλής, καλησπέρα, στέλνει από Μύκονο. Θύμιο, το καλοκαίρι κανόνισε να δούμε για βόλτα του Μύκονο. Έχω έρθει 2 φορές, θέλω μια τρίτη. Απαράδεκτο σου Σάχοφ αυτό που έκανε στο Τιμπιντάι. Τώρα θα τον φάνε του Σάχοφ. Μαρκό, εκεί μένει και κοντά εσύ με τα παιδιά εκεί. Θα τον φάνε αμάσιτο. Και επειδή με λέμε για την ΑΕΚ. Λέω διάφορα για Ήλια Ήβιτς, για Βλάνταν Ήβιτς στην ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω ότι θα πάει εκεί. Απαράδεκτο του Σάχοφ, αλλά εγώ ρωτάω ρητορικά. Στον ΠΑΟΚ δεν τα έκανε αυτά ο Ευγέν, δεν τα έκανε. Αν και έχει φάει κλωτσίδια, θυμάμαι πάρα πολλά μάτσα που ο Σάχοφ έχει φάει δρομόξυλο. Δεν έχει απαντήσει όμως. Θάνος Κυριαζίδης, με τον Ινούα τι γίνεται και δεν παίζει, δεν είναι ακόμα συμπελογή στο ρομποντή, Θάνο. Δεν είναι κάτι ότι θα φύγει. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ. Ειδικά στα τελευταία μάτς και από εδώ και πέρα, εάν το παιχνίδι δεν έχει καθαρίσει, δεν μπορεί να ρισκάρει ο Γκαρσίας. Σε καμία περίπτωση. Όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ είναι must win, πρέπει να τα κερδίσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει βασικό τον Ινούα για παράδειγμα και να μην βάλει έναν παίκτη υγιή, τον Ντόουγκλας για παράδειγμα. Αν το μάτς πάει καλά, παράδειγμα τη Λάρισα με τον Βόλο και μπορεί να παίξει τον Ινούα, θα παίξει τον Ινούα. Ο Άγιος Ευαγγέλου λέει: Ο Καρέρα με έκανε να γελάσω πιο πολύ και από την επιθερούση τη Σεφερλή χθες. Καλησπέρα και χρόνια πολλά από Γιάννενα. Να είσαι καλά, Άγι. Πώς και δεν είπατε κανένα δίκτυο τα Γιάννενα ακόμα. Να πάρουμε. Ο Καρέρα, ρε παιδιά, είπε, το είπε ο Θεός. Ο ίδιος ο καλοκαιρινός ο Καρέρα είπε δήλωση, το είπα και πριν στην αρχή της εκπομπής. Αλλά για όσοι συντονιστήκατε τώρα, τελειώνει το μάτς.
Τελειώνει το μάτς, ΑΕΚ Βόλος 2-2. Έτσι. Και πάει ο Καρέρα, μιλάει στο flash interview στην Νόβα και τι λέει ο Θεός. Ότι τα παιχνίδια λέει δεν πρέπει να κερδίσει τα χαρτιά. Ποιος το είπε, ο προπονητής της ΑΕΚ. Δηλαδή ο προπονητής της ΑΕΚ γλεντάει την ίδια την ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ένας λόγος ακόμα να τον καθαρίσει ο Μελισανίδης. Α, και τώρα που το θυμήθηκα. Δεν πιστεύω να πάρει ο Μελισανίδης τον Βλαντανίβιτς. Αυτόν που έλεγε ο Μελισανίδης, τον Ίβιτς, τον έλεγε κομμότρια. Όταν έγινε τον περιστατικό στη Λεωφόρο. Τι τον έλεγε, ότι φοράει στο κεφάλι αυτά που φοράνε στα κομμωτήρια. Έτσι δεν έλεγε. Τώρα τι έγινε, περασμένα, ξεχασμένα όλα. Εμείς δεν ξεχνάμε, παιδιά. Δεν έχουμε μνήμη Χριστόφορο, δεν ξεχνάμε. Τέρμα θα πάρουμε από τη νέα σεζόν στην προετοιμασία, λέει ο Μάικ Νικολαίδης. Μάικ Νικολαίδη, για να πάρουμε τέρμα θα πρέπει να φύγει κάποιος από τα τέρματα. Πέραν του Ρέι. Ο οποίος και αυτός νομίζω θα φύγει το Γενάρη. Αντουάν Τζίο, τι έχει πάθει ο Σάχοφ, ρε παιδιά. Βγάζει πολλά νεύρα στην ΑΕΚ. Αντουάν, ο Σάχοφ ήρθε στην ΑΕΚ, τους έκανε μάγκες στο κέντρο με το που ήρθε. Και τώρα ξαφνικά ο Καρέρα τον έχει πάγκο στα τελευταία 3-4 μάτς. Για να παίζει ο ποιος, ο Σιμάνσκι και ο Κρίστιτς και ο Φουφούτοβιτς. Βασίλης Αβραντόπουλος, καλησπέρα στη μεγάλη παρέα μας από Φάχινγκ του Τουτκάρτης. Γεια σου, Βασίλη. Μάρκο, έλα, ρε, Μάρκο, δεν πρόλαβα για το Ρέι, έλεγε, δεν πρόλαβα. Καλησπέρα από το Λεμαίδα, καλές γιορτές σας πρόμορφες. Γεια σου, Πόλη Σταματίδη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Τον Κορτές από την Αργεντινή για τερματοφύλακα. Γιώργο, μετά από αυτό που πάθαμε με το Ρέι, δεν νομίζω να ξαναπάρουμε από εκεί τερματοφύλακα. Γιώργος Μαρίνος, αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα πάντως, πρέπει να έρθουν παίχτες τώρα. Συμφωνώ. Κατάλαβα, λέει, ο Γουίλστερ δεν θα έρθει, λέει ο Παύλος Λαγούλης. Γεια σου, Στέλιο, γεια σου, ρε Χριστόφορε. Πού είσαι, ρε Χριστόφορε, πού είσαι, ρε. Έρε ο Σαββίδης να κάνει κανένα ξενιώτικο δώρο και να μας φέρει το φορτούνι, ο Γιώργος Χασόγλου. Γιώργο, δύσκολα. Παναγιώτης Μπούγιας, μακέτα μπορούμε να πάρουμε. Εννοείς από οικονομικής πλευράς ή αν μπορούμε να τα βρούμε με τον Παναθηναϊκό για να έρθει ο μακέτα. Τι εννοείς, Παναγιώτη, μπορεί να μου το ξαναρωτήσεις λίγο για να το καταλάβω. Αντώνιο Σοφισλή, καλησπέρα από Στραλεουρά Βελγίου. Μπράβο στον Πάο για την νίκη του Παναθηναϊκού και τη ομάδα τη πόλη που μένω. Νίκησε επίση την Άντερλεχτ. Καλέ γιορτέ σε όλου. Αντώνη, νομίζω η Στραλεουρά και αυτή δεν φοράει ασπρόμαυρα. Νομίζω. Νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί να μου το γράψει. Νομίζω φοράει ασπρόμαυρα και η Στραλεουρά. Μήπω ο Σάχου το έκανε ξεμένα για να μην παίξει στο Καρισχάκι αλλά και ο Παολίνιο. Δεν νομίζω, ρε Γιώργο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Α, μόλις κάνει 2-0 η Τσέλσι τώρα. Με Τάμι Έμπραχαμ. Τσέλσι West Ham 2-0. Και ρίχνει μια βροχή στο Λονδίνο, άλλο πράγμα. Να δούμε αν θα κυρωθεί και ο offside, να τσεκάρει ο VAR. Αλλά μάλλον κάποιο αμυντικό τον κάλυπτε, ξεχάστηκε. Άρης Καραβίδας, καλησπέρα φίλε. Άρης Καραβίδας, Μουζάκη Καρδίστας. Γεια σου, Άρη. Βασίλης Μπόλος, μόνο πάω Γιάννενα. Έχουμε πολύ λαό στα Γιάννενα. Τι γίνεται, ρε. Πάντως, αν παρακολουθήσει κάποιος τα στατιστικά μας, θα καταλάβει ότι σε τόσα κόρνα και τόσες τελικές το θέμα είναι στα φόρ. Αλκινό είναι, να σου πω κάτι. Ότι δεν έχει καθαρό τον κόλ. Τσέλσι 2-0. Τον κάλυπτε ο Κρέσουελ, τον Έμπραχαμ. Τα στημένα δεν είναι θέμα φόρ. Τα στημένα είναι θέμα δουλειά στις προπονήσεις. Αυτό είναι. Τη βδομάδα που μας πέρασε ο Γκαρσία, επειδή δεν είχαμε μάτς μέσα εβδομάδα, ήταν η πρώτη εβδομάδα που δεν είχαμε μάτς. Μπόρεσε και δούλεψε πάνω σε στημένα και αμέσως με λίγη δουλειά σε στημένα φάνηκε η δουλειά που έγινε αυτή τη βδομάδα. Έστω και αυτές οι εκτελέσεις στον πόρτο δοκάρι που θα μπορέσει κάποιος να τη γυρίσει προς τα πίσω για να τη βάλουν οι παίκτες που είναι στο πίσω δοκάρι, είναι και αυτό κάτι, μια πρόοδος. Οι στημένες φάσεις δεν έχουν κάνει με τα κόρνερ, δεν έχει να κάνει ο φόρ με τα παιδιά που παίζουν στην επίθεση. Δεν μου λες, φιλαράκι, στέλνω τις επιλογές κάνει ο Γκαρσία, όχι μόνο στις θέσεις, ή λέει θέλω τον Τάδε το Δίνα, ή προτείνω τις θέσεις. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής. Μάικ, όταν μια ομάδα λειτουργεί με τεχνικό διευθυντή, το μοντέλο έχει ως εξής. Για να ξέρετε, εδώ μου αρέσει να μιλάμε για μπάλα και να εξηγώ μερικά πράγματα. Όταν μια ομάδα, λοιπόν, έχει το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή που συνεργάζεται με τον προπονητή, η ρόλη είναι ως εξής. Επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, έτσι. Όπου παραλίγο και το 3-0, γίνεται 3-0. Με τον δεύτερο γκολ Abraham, 3-0 Τσέλσι στο 80, μέσα σε 2 λεπτά. Λέω λοιπόν, όταν το μοντέλο είναι προπονητής τεχνικός διευθυντής, έχει ως εξής. Λέει ο Γκαρσία στο Ρέμπε, θέλω ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ, ένα στόπερ και ένα φορ. Και τα ονόματα τα βρίσκει ο Ρέμπε. Δεν πάει ο προπονητής και λέει θέλω αυτούς και αυτούς και αυτούς. Το μοντέλο του προπονητή manager εισαγωγικά, είναι στην Αγγλία. Όπου ο προπονητής φυσικά έχει το ελεύθερο να πάρει παίκτες. Έχει βέβαια και τη διοίκηση η οποία μπορεί να κάνει και αυτή μεταγραφές. Αλλά στο μοντέλο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και όσες ομάδες έχουν τεχνικό διευθυντή είναι αυτό που ανέφερα πριν. Ότι
λέει ο Γκαρσία, λέει ο Στεριάδης που είναι προπονητής, λέει θέλω ένα φορ που να παίζει με πλάτη, ένα εξτρέμ αριστεροπόδαρο που να κόβει μέσα και ένα χάφ ο οποίος είναι ψηλός και μπορεί να κόβει. Και τα ονόματα τα βρίσκει ο τεχνικός διευθυντής. Κυριάκος Αλεξανδρίζης, καλησπέρα από Κύπρο. Γεια σου Κυριάκος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ποιο Γκότσιρα του τραγουδιστή λένε, λέει ο Θήμιος. Θήμιο πάω και είναι ρόκομαδα, δεν είναι για Κότσιρα. Ποιο Κότσιρα, εμείς είμαστε εδώ ρόκομαδα, εννοείται. Βασίλης Μπόλος, ούτε και η Μπαρσελόνα παίζει με κανονικό σεντερφόρ. Σωστό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εάν δουλευτεί ένα σχήμα τέτοιο κατάλληλο, ειδικά για τα μάτια εκτός έδρας του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να σταθεί ένα σχήμα με τον Τζόλι στην κορυφή. Ψεύτο εννιάρι. Αν και θα αποκτηθεί φόρ. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα είναι αυτογκόλα να διαπαρθεί. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αλλιώς. Δημήτρης Ανδριάδης, ζούμε σου ΠΑΟΚ μαζί και μια ζωή. Δημήτρης Ανδριάδης από Λιμινάρια Θάσου. Γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Σαν τον παδί του Ορθόδοξου Πασόκ. Αυτό ακριβώς, Μάρκο. Αυτό ακριβώς. Χριστόφορο Κουρδίδη. Έλα, Χριστόφορο. Η ομαδάρα μας θα είναι μπόμπα. Μακάρι να έρθουν παίκτες που να είναι έτοιμοι. Θέλουμε χαφ, δεξιό μπακ, επιθετικό. Άκουσα για δύο Ουρουγουανούς, Μάουρο Μέντες, εξτρέμ και μακάρι ο Αρέζο της Ρίβερ. Σας είπα, μην μου λέτε για Αρέζο. Καλησπέρα από Ασπρόμη Κατερίνη. Γιώργος Σταθακόπουλος. Γεια σου, Γιώργος. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Για Νέιρα του Όφη, τι έχεις να πεις. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να έρθουν παίκτες που θα μας ανεβάσουν επίπεδο, θα μας ανεβάσουν ποιότητα. Ο Νέιρα είναι καλός παίκτης. Για το συμβόλαιο του Γιαννούλη έχω πει κάποιο νέο, λέει ο Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου. Είπα λίγο πριν, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν ήσουν από πριν μαζί μας, ότι δεν καίγεται, δεν βιάζει το ΠΑΟΚ να γίνει κάτι τώρα. Έχει ακόμα κάποιους μήνες μπροστά του. Απλά ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκαταστεί στην αδικία του Γιαννούλη, που έχει ένα τα πιο χαμηλά συμβόλαια και είναι και αρχηγός της ομάδας, έτσι. Γκολάρα Ουάρτα, ωραίο γκολ ο Ουάρτα. Χαλάρωσαμε αλάνια, λέει ο Μάρκος με τις κοινοποιήσεις. Μάρκο, τι λέει, πώς πάμε, ρε φίλε, δεν έχω εικόνα. Καλή εκπομπή, Στέλιο, λέει ο Ιωάννης Γραμματικόπουλος. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Δημήτρης Ανδρεάδης, θέλουμε ένα μπακ και ένα πιο καλό από τον Τσόλακ. Δεν θέλει μόνο αυτά τα δύο. Το είπαμε πριν το ρεπορτάζ για τις μεταγραφές. Μάικ Νικολαίδης, η ομάδα θέλει ένα εξαρροχτάρι στυλ Σκαρτάδο, ένα δεκάρι σαν Ολιβέιρα, έναν φορ στυλ Κωστίκο και ένα μπακ, είμαστε κομπλέ. Ο Ολιβέιρα δεν είναι δεκάρι, ρε Μάικ, ο Ολιβέιρα είναι οχτάρι. Άλλη παιχτάρα, άρρωστη Σέρζι Ολιβέιρα. Ανεβήκαμε σήμερα στους 300, λέει ο Χριστόφορος. Και το Δουβίκα, ο Γιώργος Χασόγλου, sorry. Λες να πάρουμε τον πινακά της ΑΕΛ και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκα είναι καλός παίκτης. Τον πινακά δεν τον έχω σε πολύ εκτίμηση, αν και τον έχω δει. Ο Δουβίκα τον είδε και σήμερα, είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά. Θα έρθει ο Δουβίκας να παίξει φόρ στον ΠΑΟΚ βασικός. Είναι ο ίδιο το βάρος να παίζει κάποιος φόρ στο Βόλο και ίδιο βάρος να παίζει φόρ στον ΠΑΟΚ. Θέλω να σα θυμίσω μια περίπτωση παλιά του Φιλωμένο που ήρθε από τον Αστέρα ως ο Μπόμπερ και εδώ δεν έβαλε γκολ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Σήμερα είδα κάποιον φίλο να γράφει για το Φεράρι του Βόλου. Καλός παίκτης, παιδιά, δεν λέω. Σήμερα έκανε ματσάρα. Γενικά είναι πολύ καλός παίκτης, τον παρακολουθώ. Από τη μέρα που ήρθε στο Βόλο. Αλλά μπορεί να σταθεί στον ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτης. Ίδια είναι να παίζει ο παίκτης στο Βόλο και ίδια να παίζει τον ΠΑΟΚ. Ο Παύλος δεν είναι προπονητής καριέρας. Ο Παύλος είναι πρώτα ΠΑΟΚ και μετά προπονητής ΠΑΟΚ. Σωστό. Αυτό ξαναλέω, Μάρκο, είναι δίκοπο μαχαίρι όμως. Γιατί άλλο να θολώσει ένας επαγγελματίας προπονητής που μπορεί και να μην θολώσει καθόλου μέσα στο μάτς, και άλλο να είσαι και ΠΑΟΚ ή να είσαι και ΑΕΚ ή να είσαι και Παναθηναϊκός όταν είσαι προπονητής της ομάδας σου. Μπάμπης Παπαδόπουλος, καλησπέρα. Θέλουμε παίκτες που θα μπορούν να πάρουν τα μάτια στην πλάτη τους. Αυτό που λέει ο Μπάμπης, συμφωνώ. Συμφωνώ. Νέστορας, εκείνος ο φελός με το ψευδόνιμο να είσαι Παδρέουλη. Κάτσε, μην το μελετάς, μην μπει, περίμενε. Μην το μελετάς. Αμα τι φελός. Δεν κάνουν δηλαδή κατέρμπι ο Νινούα και Περέιρα. Πιστεύεις ότι κάνουν κατέρμπι. Εσύ δηλαδή θα άφηνες για παράδειγμα στον πάγκο τον Σβάμπ ή τον Καντουρί ή τον Ντόγκλας ή ακόμα και τον Ρεσίτη για να βάλεις τον Ινούα. Νίκος, ρε τώρα που θα αρχίσουν τα βαριά κρύα, στείλτε τον εγώ τον Τζολακίδη απαράδεκτη κύριε Ρεμπέ. Θάνος Κυριασίδης, με Γουίλιστερ πώς το βλέπεις, έχουμε ελπίδα να τον πάρουμε. Θάνο, τι να σου πω τώρα. Και για Σίφκοβιτς, όταν μου το έλεγες πριν ότι θα πάρουμε τον Σίφκοβιτς, θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αλλά ήρθε. Θα μου πεις εκεί έπαιξε ρόλο και. Ότι ήταν Παρτιζάνος, ότι έπαιξε ρόλο και το τηλέφωνο που του έκανε ο Φερέιρα, επειδή τον ήξερα από την Πορτογαλία. Πολλά παίξαν ρόλο τότε. Τώρα με τον Βίλσερ δεν ξέρω αν όντως υπάρχει προσέγγιση, είναι η αλήθεια. Ο Δουβίκας κάπου άκουσα ότι θα πάει σε ομάδα Θεσσαλονίκης. Έτσι αόριστα το είπε. Εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρουμε όπως ακούστηκε ο Κότσιρας.
Μάικ, να σου πω κάτι. Για μένα, το ιδανικό θα ήταν, ακόμα και αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ τον Λουβίκα τώρα, να τον πάρει τώρα και να τον αφήσει στο Βόλο να παίξει 6 μήνες. Ένα εξάμηνο γεμάτο και το καλοκαίρι να δει τον ΠΑΟΚ. Ο Νινού απλακώνει στα βάρη, λέει ο Χριστόφορος. Πρέπει. Στέλνει σήμερα πολύ γρήγορα μιλά. Τράβα μια τζούρα πάλι το κρασί. Περίμενε Δημήτρη. Κάτσε, περίμενε. Καλά, εγώ πάντα μιλάω γρήγορα. Το Βρόντι ξέρω σαν Βλακιώτη. Λέει ο έχουμε πολλά fake προφίλ, παιδιά, εντάξει. Σάκης Γκίλας, πάρε ρε Ιβάν το Φορτούνι να ζαλιστούν. Δεν φάγω, με το Φορτούνι. Μελέτη Παυλόγλου, σωστό ο Στεριάδης με Λάμπρου θα βοηθήσει. Κώστας Καραγιώργος, καλησπέρα Στέλιο. Θεωρείς πως λοιπόν ότι ο Λάμπρου θα είναι τρίτη επιλογή για τα εξτρέμ μας? Γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο ποιοτικό στα εξτρέμ. Επίσης, half four και ένα δεξί μπακ επιγόντως. Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι μαζί μας από την αρχή. Είπα ότι ο Γκαρσία έχει συγχυθεί την απόκτηση δεξί μπακ οχτάρι, εξαροχτάρι δηλαδή, και επιθετικού συν τον εξτρέμ ή επιτελικό μέσο. Το εξτρέμ ανεξαρτήτως με την επιστροφή Λάμπρου. Ο Λάμπρου μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί. Και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Γιατί στο χθεσινό μάτσο από τον Παναθηναϊκό, ο Γκαρσία ήθελε να δώσει πλάτο στην ομάδα, να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Αλλά τόσο ο Τζόλης, όσο και ο Ζήκοβιτς που του άλλαζε θέσεις, τουλάχιστον 2-3 φορές το μάτσο έγινε, δεν είναι εξτρέμοι οι οποίοι θα δώσουν πλάτο. Γιατί και οι δύο έχουν μάθει να παίζουν με ανάποδα πόδια στις πλευρές τους. Και όταν πήγε αριστερά ο Ζήκοβιτς και δεξιά ο Τζόλης με τα πόδια πάνω στις γραμμές, δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί. Ο Κάρης σήμερα έκανε κατάσταση και βγήκε και είπε: Είπα αλήθεια, όχι αυτά που δέχονται μου. Εντάξει. Καλά, εσύ, Μάρκο, όλα καλά. Σάκη Τερζούδη, υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Ζαμπά ή μήπως αποτελείται παρελθόν από την ομάδα? Σάκη, αν θα ξαναπαίξει ο Ζαμπά στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα. Στήριξε τον Τζόλακ. Θα δούμε. Θέλω να πω κάτι για τον Τζόλακ. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το ψάξω, εάν υπάρχει ακόμα ο κανονισμός της FIFA που απαγορεύει σε έναν ποδοσφαιριστή να παίξει σε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα σε μία σεζόν. Μέχρι πρότινος υπήρχε απαγόρευση και ένας ποδοσφαιριστής μπορούσε να παίξει μόλις σε δύο ομάδες μέσα σε μία χρονιά. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Τι καλό ο Λάμπρου ρε Στέργιο, το φυσάς και πέφτει κάτω, λέει ο Γιώργος ο Κλεάρχου Χατζίδης. Γιώργο, από τον κανένα που υπάρχει τώρα, ο Λάμπρου μπορεί να παίξει στα εξτρέμ, μπορεί να βοηθήσει. Τώρα δεν υπάρχει κανένας πίσω από τους δύο που προανέφερα. Βαγγέλης Καραμπάσης, μεταγραφές τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό βράδυ. Κάτι καλό βράδυ που το λέμε. Γεια σου, Βαγγέλη. Καληνύχτα στην παρέα. Αύριο ταξιδεύω για Κοζάνη. Πάω πατρίδα. Πέφτω για ύπνο, καληνύχτα. Γεια σου, Βασίλη. Ελπίζω να μας βλέπεις και από την Κοζάνη, όχι μόνο τα Γιάννενα. Δήμος Κουτσουφιρφυρής, καλησπέρα Στέλιο. Ο Παυλάρας θα κάνει ομάδα που θα τη βλέπουν και θα τρέμουν. Για να μην κοιτάξει, κοντά 4-0. Όπω δοκάρι, ο Βέρνερ. Πήγα να το σπάσει το δοκάρι. Στο 89. Δήμο, για να γίνει αυτό που λες, να κάνει ομάδα που θα τη βλέπουν και θα την τρέμουν, θα πρέπει να περιμένουμε και θα πρέπει να κάνει μια προετοιμασία ο ίδιος από την αρχή να δουλέψει στην ομάδα. Θα πρέπει να στηριχθεί ο Γκαρσία από όλους. Κυρίως από την ΠΑΕ, έτσι. Εγώ λέω πως πρώτη επιλογή πρέπει να είναι ο Βιαφάνιες, λέει ο Κωνσταντίνος Σωτολίδης. Δεν ξέρω. Δεν είναι κακός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι κακός. Αλλά δεν ξέρω. Γιώργος Χασόγλου, βγήκαν παοξίδες σήμερα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ενός ναι, να κατηγορούν τον Γκαρσία για αυτά που είπε και δεν κάνει καλά. Γιώργο, βάζω ένα ευρώ ότι ήταν και στη μέρη αυτή που βγήκαν, από το συγκεκριμένο. Ένα ευρώ βάζω, να ξέρεις. Σάκης Παυλίδης, ο Λάμπρου δεν παρκάρει, δεν γυρίζει πίσω να βοηθήσει, γι' αυτό δεν έπαιξε. Σάκη, κάτι μου λέει ότι ο Λάμπρου έχει πράγματα να αποδείξει. Πολλά. Και για ό,τι έγινε με το Φερέιρα και για ό,τι έγινε στην Ολλανδία τώρα με την Τβέντε. Έχει πολλά κίνητρα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες με κίνητρα. Χρειάζεται παίκτες ναυλωμένους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ναυλωμένους παίκτες. Δεν ξέρω τώρα για πού ναυλωμένους. Άμα ποιους έχει ναυλώσει. Πρέπει να θέλει παίκτες ναυλωμένους. Μόνο 250.000 Γιαννούλης να πάει για αυτό στα Μικέλ. Στα Μικέλ έχω πάει τόσες φορές, Παύλε, δεν έχω πάρει τίποτα. Ίσα μόνο δίνω. Ο Λάμπρο είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι φλωράκος, γι' αυτό δεν έπαιξε και στην Ολλανδία. Εγώ 6 μέρες είμαι έξω το Μικέλ, τίποτα λέει ο Μάρκος Δάρδας. Όποτε θέλει κατέβαση, περιμένω, λέει ο Θήμιος ο Τσούρλης. Γεια σου, Θήμιος, ευχαριστώ. Νικόλος Αργύριου, μόνο την επιλογή Τσόλακ χρεώνεται.
Περέιρα, Νινούα, Μούργκ, θέλω να ξέρω ποιος τον έφερε. Ο Μούργκ είναι επιλογή του. Ο Μούργκ είναι επιλογή του Ρέμπε. Ο Νινούα είναι επιλογή. Σίγουρα όχι του Ρέμπε. Και ο Περέιρα είναι πάλι Ρέμπε. Γιώργος Κασόγλου, κρίμα στο Σάχοφ που πήγε εκεί. Το μυαλό. Κρίμα στο Σάχοφ που πήγε εκεί. Μάλλον έχει καταλάβει ότι είναι λοκοχανίο. Νίκος Κουφομερίτης. Γεια από Χαλκίδα. Γεια σου Νικόλα. Αλκινόη Κωνσταντινίδη, τόσο καιρό που είχαμε προπονήσει τον Αμπέλ, λέγαμε δεν μιλάει για όσα συμβαίνουν. Τώρα έχουμε δικό μας άνθρωπο δικό μας να λέει και κάποιοι λένε να μιλάει και κάποιοι λένε δεν έχουν προπονητή. Τελικά έχεις δίκιο, το πρόβλημα είναι ίδιο οπαδί. Εγώ τα λέω ποιος με ακούει όμως. Ο Καρέρα με αυτά που είπε ήταν σαν άκουσε το γάτα, λέει ο Μάρκος. Καλησπέρα θέλω από τον Ασπρόμορφο Βόλο. Καλησπέρα Μπαμπίνο, γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα Στέλιο και στην παρέα. Στέλιο Μαρκόπουλο, γεια σου Στελάρα. Διαφάνεια πεκτούρα μακάρι, λέει ο Μάικ. Τον καθάρισε σίγουρα από σήμερα το βράδυ το Σάχοφ. Μα για τον Σάχοφ είναι ο Γιώργος Χασόγλου. Κίκο Πάουκ, έχουμε ονόματα από τη Βραζιλία. Ακούγεται ότι ο Λίνο μπορεί να μας φέρει κάτι. Δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ σας το έχω πει στην εκπομπή εδώ και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Και σήμερα που είπαμε περισσότερα για μεταγραφές. Γιώργος Καλιωτής, ακούγεται ότι κλείσαμε τον Κότσιρα του Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω κάτι για τον Κότσιρα. Και δεν πιστεύω να πάρει τον Κότσιρα. Έκλεισε ο Κότσιρα τον ΠΑΟΚ τώρα λένε. Ποιοι το λένε ρε παιδιά, ο Δημήτρης Καραμίτσιος. Πού έκλεισε. Και ξαναγράφω, ωραία, φεύγει και έρχεται από Βραζιλία Σούπερμαν. Λέω εγώ, λέει ο Μάρκος. Ο Μάρκος ξέρει πολλά. Ξέρει πολλά ο Μάρκος. Και δεν τα λέει κιόλας. Μάρκο, πες στον κόσμο εδώ, ενημέρωσε τον κόσμο τι γίνεται. Ενημέρωσε τον κόσμο εδώ να μάθει μπαλίτσα. Σώτος Κωνσταντινίδης, καλησπέρα αδέρφια. Αδερφέ, όπως είπες, περασμένα ξεχασμένα, η ΑΕΚ ξεχνάει γρήγορα. Λοιπόν, μόλι τώρα, αν θα πάρει τον Βλάνταν Ίβιτς η ΑΕΚ, που δεν νομίζω γιατί ο Βλάνταν δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, έχοντας κάνει ήδη μια πολύ καλή καριέρα στη Μακάμπη και τώρα στη Γουότφορντ, που τον φάγανε οι ποδοσφαιριστές εκεί πέρα, ξεκάθαρα. Εάν δείτε τα γκολ που τρώει η Γουότφορντ, στο τελευταίο παιχνίδι που φεύγει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δεν νομίζω να γυρίσει στην Ελλάδα. Όχι. Ακόμα και αν έχει τον αδερφό του στη μέση. Αντώνη Σεβιλτσλή, ναι, φοράει ασπάνευρο όπως και ο ΠΑΟΚ. Καλά θυμάμαι, Αντώνη, για τη Σαρλερουά. Καλά θυμάμαι. Παύλος Λαχούλης, ΑΕΚ θα είμαστε με τον Γαύρο, ρε. Ναι. Αν και η αλήθεια είναι, επειδή το έγραψα και σε ένα σχόλιο στο Facebook, η μοναδική ελπίδα για την ΑΕΚ να πάρει βαθμό στον Ολυμπιακό, επειδή παίζουν τώρα 3 Γενάρη, είναι να πάρει τον Ίβιτς προπονητή. Όποιο και να φέρει άλλον, Χιμένεθ, Μιμένεθ, Κωστένογλου, θα έχει μπουργουμέ. Σε κόλλησε ο Πετρουλάκης με το νερό, λέει. Όχι. Εγώ δεν έχω νερό. Δεν έχω κρασί, ρε Θυμίο. Δεν είμαστε τι είμαστε. Τίποτα. Τρίτο, τέταρτη. Γιάννη Γρατσάνη. Γεια σα από τα Ασπρόνα Γιάννενα. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Το καντουρί στείλει το λέει ο Παναγιώτη Νικολαίδη. Γιατί ρε φίλε να το στείλουμε. Τελικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο. Chelsea West Ham 3-0. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν. Το Καντουρί, όχι ρε φίλε, το Καντουρί, να στείλουμε. Δήμητρα Εστιλίδου, καλησπέρα από Ρινοκλά. Ωραία, είναι το δίπλα στο Μπουκιτσί, είναι το Ρινοκλά, Δήμητρα. Κάνα φορά θα πάρουμε, Στέλιο μου, θα πάρουμε. Αν δεν πάρουμε, είμαστε για να φουντάρουμε από τα μπαλκόνια. Θα πάρουμε. Τουλάχιστον ο προπονητής ζήτησε να πάρουμε. Τώρα, αν δεν πάρουμε, το κρίμα στο λαιμό τους, μας. Φόρτσα πάω κι άλλο από Γιάννενα, Παναγιώτη Μπούγια. Τι γίνεται με τα Γιάννενα, ρε παιδιά, χαμός. Μεταγραφές τώρα, λέει ο Παναγιώτη Νικολαίδη. Πέτρος Κατ. Μακέντα έγινε αναφορά ότι είναι η άξιο του Παναθηναϊκού. Αν δεν πάρει κάτι καλύτερο, είναι όμως καλύτερος από Τσόλακ. Καλά, Πέτρο. Δεν θα πάρω το μέρος του Τσόλακ, αλλά και ο Μακέντα δεν είναι και η μηχανή των γκολ, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Και στον Παναθηναϊκό τρώει πολύ πινελί και ο Μακέντα. Ο Ρόμπερτ Μακ. Έκλεισε τον Άριο Αβραάμ Παπαδόπουλο. Μάρκο Θάρδα, έκατσα δίπλα σε ένα τζάκι με ένα κόκκινο κρασί, με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ένα βιβλίο του Ελίτη και βλέπω Στέλιο Στεριάδη στην Ασπρόμαυρη Σφίνα. Μάρκο, το καλύτερο πράγμα που κάνει είναι αυτό, το τελευταίο, το καλύτερο πράγμα. Στέλιο Στεριάδη και Ασπρόμαυρη Σφίνα. Κολλήματα με τον Καντουρίλιο Παναγιώτη Νικολαίδη. Γιατί ρε φίλε κολλήματα, αφού κάνει δουλειά, τι να κάνουμε τώρα. Γιάννη Μερεμέτη, καλησπέρα από Κρανίδη Αργολίδα. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ για το μήνυμα
εκεί στο πανέμορφο κρανίδι Εργολίδας. Άγιος Ευαγγέλου, ναι, ασπρόμαυρη είναι η σαρλιουρά, αλλά τα χαλάει στην εκτός έδρας της Μάνης είναι ροζ. Άγιοι, είναι όπως το ροζ που φορούσε ο διαιτητής χθες. Αυτό το ροζ, το αντρικό ροζ. Τι είναι, τόσο ροζ είναι. Το είπε ένας φίλος στον Πετρουλάκη ότι ο Καραπαπάς πόσταρε στοιχηματικές αποδόσεις στο προφίλ του και ανέρτησε ότι δεν υπάρχει ένας τελικός Αγγλίας να τον καλέσει και να τον πει τι κάνεις εδώ. Το ανέβασε χθες ο Καραπαπάς. Τώρα με καθυστερημένο δεν ασχολούμαστε, Γιώργο. Ο άνθρωπος είναι κλινική περίπτωση, είναι για μέσα. Είναι για ψυχιατρίο. Παναγιώτης Στεφανίδης, καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λονδίνο. Άκουσα και την επιστροφή του Λάμπρου στην ομάδα μας. Μάλιστα, τώρα πάμε για double. Τουλάχιστον να πάρουν αυτόν τον Ουρουγουανό από την River Plate. Παναγιώτη, εγώ το ξαναλέω, δεν ξέρω αν είστε μαζί μας από την αρχή. Αν πάρει ο Πάοκ τον Αρέσο, εγώ θα πάω με τα πόδια στο αεροδρόμιο. Δεν πρόκειται, παιδιά. Θέλω να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Ο Ματίας Αρέσο ήταν ένα παιδί το οποίο δεν το ήξερε κανένας. Και επειδή στο Football Manager 21 είναι Wonder Kid, τον έχει πάρα πολύ καλό, δηλαδή τον παίρνει και κάνει παπάδες. Φανταστείτε τώρα που έχει γίνει γνωστός αυτός ο παίκτης. Παντού. Ελίτης Κιστεριάδης λέει, μάλιστα, γιατί ρε τώρα, δεν κατάλαβα. Εδώ είναι ποιοτικός ο κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή. Έχει μια ποιότητα. Εννοείται. Γι' αυτό έρχονται κάτι παλτά, ενώ ο προπονητής έχει άλλο μάτι. Από κάτι διευθυντά της πλάκας. Μάικ, εγώ σου λέω πώς έχει το μοντέλο προπονητή τεχνικού διευθυντή. Έτσι είναι, σε όλες τις ομάδες. Αριστομένης Κωνσταντίνου, καλησπέρα. Αριστομένης από ασπρόμαυρο Λιανοβέργη. Γεια σου, Αριστομένη. Πού πέφτει κοντά το Λιανοβέργη, ρε φίλε? Πού είναι? Διαφώτισέ με λίγο. Θύμης Σουρλής, όλα καλά, αλλά να βλέπεις και Στέλιο, κάτι δεν πάει καλά. Να το κοιτάξεις λίγο, Θύμης. Γιατί ρε Θύμη, τώρα, μη σε μεσοπεδώνεις έτσι. Καλησπέρα, Στέλιο. Πιστεύεις ότι εφόσον έρχεται ο Λάμπρου, δεν χρειαζόμαστε άλλο εξτρέμ? Εγώ πιστεύω θέλουμε. Συμφωνώ, ναι. Μα είπα ότι ανεξαρτήτως της επιστροφής του Λάμπρου πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ. Εάν πάρει καλό εξτρέμ, θα πάει ο Τζόλης να παίξει επιτελικός. Εάν πάρει έναν εξτρέμ ο οποίος θα είναι δεύτερη επιλογή, θα μείνει ο Τζόλης εκεί και θα πάει να πάρει δεκάρι. Επιτελικό μέσα τέλος πάντων, γιατί τα δεκάρια πλέον έχουν πεθάνει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σάκης Τερζούδης, σου απαντάει. Κλείσαμε έναν από Γιολακά ο Ουρουάης, ορίστε. Ωραία απάντηση. Μην πάρουμε κανέναν από τον Μπουκιτσί Ιαπωνίας, φοβάμαι, Σάκη. Αν δεν πάρουμε, θα δουλέψει πολύ η Μπουκιτσί Ιαπωνίας. Γιώργος Χασόγλου, είδα στο πρόγραμμα ότι δεν υπάρχει Boxing Day στην Αγγλία τα Χριστούγεννα. Ισχύει? Όχι, ρε Γιώργο, πώς δεν υπάρχει? Κάτι το βλέπα πριν διαφήμιση στην Κοσμοτέ, περίμενε, πώς δεν υπάρχει? Πώς, εννοείται, ρε. Σάββατο 26 του μηνός έχει 1, 2, 3, 6 παιχνίδια έχει η Premier League. Leicester, Manchester United, Aston Villa, Crystal Palace, Arsenal, Chelsea και την επόμενη πάλι, κανονικά. Ισχύει ότι ο Λίνο θα στείλει 4 παίκτες, λέει ο Θάνος Κυριασίδης. Δεν το ξέρω, Θάνο. Δεν ξέρω. Τον παράτησα τον Ελίτη, τώρα έχει Στεριάδη. Λέει. Μετά τις 1 και 20 που θα τελειώσει, βλέπουμε. Μη λες τέτοια πράγματα, Μάρκο. Κίκο Πάοκ, ακούγεται κάτι για έναν Όλσον. Ξέρεις κάτι, Στέλιο? Κίκο γράφτηκε στην Σουηδία σε μια ιστολίδα ότι τον Όλσον τον θέλει ο Πάοκ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό τώρα δημοσίευμα για να προμοτάρουν ποδοσφαιριστή. Αλκυνόη Κωνσταντινίδου, Στέλιο, το Βιερίνια πώς το βλέπεις? Βιερίνια, ποιότητα, εμπειρία. Και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Το λέω από την πρώτη εκπομπή που κάνουμε εδώ στο Σφίνα, ότι ο Αντρέ στο συγκεκριμένο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να κάνει διαφορά. Μόνο και μόνο με την εμπειρία του. Παρατηρήστε πώς τοποθετεί το κορμί του για να παίρνει φάουλ, να κερδίζει μπάλες για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει ο ΠΑΟΚ τέτοια προσωπικότητα μέσα στην ενδεκάδα και στην ομάδα γενικότερα. Θέλουμε γρήγορα χαφ, γρήγορο φόρ και τις άλλες θέσεις θα σας καλύψει ο Ρέμπε. Μπάμπης Παπαδόπουλος, φέρτε τον Ουάρτα και τι ψάχνεστε. Να το ο Μπάμπης. Καλός ο Ουάρτα σήμερα. Και γκολ έβαλε και την κόκκινη κέρδισε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Απάτη λέει ο Καντουρί, λέει ο Παναγιώτης Νικολαίδης. Σκληρός ο Παναγιώτης Νικολαίδης. Γιώργος Νικόλ, Κουτσιανικούλης ο μέσης της Ελλάδας και τον ΠΑΟΚ τίποτα. Άλλο ένα παράδειγμα. Και αυτό όπως και ο Φιλωμένος, ο Κουτσιανικούλης. Ο Μάρκος συμφωνεί με το φίλο που είπε τον Μπάμπη, που είπε για τον Ουάρτα να γυρίσει πίσω ο Ουάρτα. Ο Παύλος μπορεί να το στρώσει. Ο Ουάρτα δεν στρώνει ούτε με τον Θεό, τον Βούδα, τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ μαζί. Δεν στρώνει. Γιώργος Παπαδόπουλος, καλησπέρα από Κύπρο. Μεταγραφές τύπου Άισμαν θέλουμε. Συμφωνώ. Ίγκασον, τέτοιες κινήσεις θέλεις. Ψαγμένες, καλές, που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας και την ποιότητα.
Τσιμπασίδη Κουραντίνο. Δεν θέλουμε εξάρι. Εγώ πιστεύω στο κέντρο μόνο ένα δεκάρι να μπει και να παίξει, να μοιράζει αυτό την μπάλα και να αφήσει για όλα τα μαρκαρίσματα και για Σβάμπ. Αγούστο και οι υπόλοιποι. Δεν διαφωνώ. Γιώργο Χασόγλου, ένα παίκτη καλό θέλουμε από τη Super League, όχι Κότσιρα, Δουβίκα και Φεράρι. Αυτή είναι για Άρη. Έκανε και ρήμα ο Γιώργο Χασόγλου. Ιωάννη Γραμματικόπουλο. Θέλει θα έρθουν μεταγραφέ γρήγορα ή θα έρθουν πάλι τέλη Ιανουαρίου. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην δούμε τα ίδια λάθη αυτοκτονία. Γιάννη, ο Γκαρσία πέραν των θέσεων ζήτησε και να γίνουν γρήγορα κινήσει για να έρθουν τουλάχιστον δύο κινήσει στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Τώρα, το αν θα πάρει αυτό που ζητάει είναι κάτι που θα το δούμε. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, δεν μπορώ να το ξέρω. Γιάννη Μενεμέτη, Παοκάρα, Κρανίδερ Γολίδα. Γεια σου, Γιάνναρε. Λέω ότι Νουνό και Περέιρα δεν κάνουν για ντερμπί, είναι λίγοι ακόμη. Θέλει καλύτερου και πρωτοκλασσάτου που έχουν παιχθεί στα πόδια του και να μπουν από το πρώτο μάτι τη νέα χρονιά. Βρε να φέρουν το Λιμιό πίσω και να το βάλουν δεξί μπακ, λέει ο Παύλο. Παύλε, θα μα κλείσουν το Λίγκα μάλιστα για πράγματα, να ξέρει. Για Φορτούνη, ούτε έξω από τον Τούμπα τον θέλω, λέει ο Κωνσταντίνο Τσιμπασίδη. Πολύ είναι σαν και σένα, Κωνσταντίνε. Τι κάνει με στου γάβρου, ήρωα, λέει η Αλκινόη για τον Γιάννη που είναι από το Κρανίδι. Ποιο ρε Αλκινόη, το Κρανίδι ασπρόμαυρο είναι. Έτσι Γιάννη, πες την αλήθεια τώρα. Τάσο Γεωργιάδης, το Δεκέμβριο δυστυχώς πολύ δύσκολα βρίσκεις καλούς παίκτες. Τάσο, αυτό είναι και λίγο μύθος, να ξέρεις ότι δεν βρίσκεις. Άμα έχεις κάνει κατάλληλη έρευνα, βρίσκεις. Και άμα έχεις τα κατάλληλα κονέ στην αγορά, βρίσκεις. Ναι. Αποδείχτηκε αυτό, ότι βρίσκεις. Αποδείχτηκε. Πάντως παίζει μερικό στο όνομα Φορτούνη. Δεν έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό. Κάποτε στο Τζακ δεν είχε μεταναφεί και μας πούλησε. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Θέλω να βλέπω πάνω από 300. 299 πήγαμε. Άντε κοινοποίηση. Κοινοποίηση για. Πήγαμε και πάνω από 300. Το τσέκαρα λίγο πριν. Φευγαλέα. Φέρτε Λεβέκ να δέσει άμυνα, λέει ο Θήμιος. Στο τρόλ πρώτη ύστερε. Δεν βάζει γκολα ούτε σε προπόνηση τσόλα. Τι να τον κάνω. Γιώργος Πόντιος Ιακωβίδης Παοκάρα από Μόντρεαλ του Καναδά. Γεια σου Γιώργα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Στο εξωτικό εκεί η Μόντρεαλ. Ελπίζω να επικοινωνήσει συχνότερα. Ο Άρντα είναι δανεικός ή ως ελεύθερος στο Βόλο, λέει ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Ο Άρντα πήγε με ελευθέρα στο Βόλο. Δεν πήγε δανεικός. Αλλά ο Πάοκ έχει το δικαίωμα να τον πάρει πίσω, έχει την οψιόν να τον πάρει. Έλα με διαιτησία κέρδισε χθες, λέει ο Ηλίας ο Νιάβης. Ποια διαιτησία τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Κόκκινη κάρτα στο 6ο λεπτό, ο Μάρς που δεν βγαίνει. Και σε ίδια φάση σήμερα, μάλλον σε πιο light φάση σήμερα, στον αγώνα του Πας Γιάννηνα με τον Αστέρα, βγήκε απευθείας κόκκινη στον Παμλίδη των Ιωαννίνων. Και στο 6ο λεπτό που κάνει ο Αετόρο εγκληματικό μαρκάρισμα στο Γιαννούλη, τίποτα. Κίτρινη λέει ο γαμπρός, ο Ούγγρος. Και κατάλαβα πάω και ευνοήθηκε. Μου έβγαλε τα μάτια του το Μάρι, λέει ο Παυλαχούλης. Βασίλης Λίτσικας, χρειαζόμαστε τερματοφύλακα. Το καλοκαίρι, Βασίλη, πάμε για τερματοφύλακα. Πάνος Χρεβενίτης, Στελάρα, συμφωνεί με την απουσία του Ιβάν τόσο καιρό, έστω και σαν φυσική παρουσία. Σίγουρα η παρουσία του Σαββίδη δίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ρίσκο για την υγεία του Σαββίδης. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, δεν θα αργήσει πολύ η στιγμή που θα έρθει στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι ο Σαββίδης από την ώρα που άρχισε η πανδημία και μετά δεν έχει φύγει και από το σπίτι του εκεί στο ράντζο που μένει στο Ροστόφ. Δεν έχει πάει πουθενά. Δεν έχει πάει ούτε μέσα στην πόλη του Ροστόφ. Πουθενά. Γιατί πέραν όλων των άλλων ανήκει σε ευπαθή ομάδα, έτσι. Θέλω να δώσω από την εκπομπή σου τέλειο συγχαρητήρια στα παιδιά του συνδέσμου που μάζευαν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτη ανάγκη για έναν οίκο με παιδάκια που το έκοψε και επιχορήγησε το κράτος. Και έλα και στο Σαββίδι και τον Τζίγκερ για την ενίσχυση τη οικογένεια στο Βόλο. Πολύ καλή, πολύ σωστή ενέργεια αυτή και από τα παιδιά των συνδέσμων. Και από τους επιχειρηματίες. Στάθης Φραντζέσκος, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πόσο πιο χάλια είναι ο Ρέι από τον Πασχαλάκη και ο Ζήφος και δεν παίζει. Στάθη, την ευθύνη για αυτό την έχει ο Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος είναι προπονητής θεματοφυλάκων. Και κρίνει ότι αυτοί οι δύο είναι πιο καλοί από τον Ρέι. Πάλι είναι Δημήτρα το ίδιο. Γεια σας, στείλω από Ζερκολέ. Ναι, θα πάρουμε φόρο, γιατί είμαστε αλλιώς για τα θηρία, άμα δεν πάρουμε φόρο. Είμαστε και από Κιτσί Απωνίας, Δημητρά μου. Αν δεν πάρουμε center for. Να τα λέμε όλα. Πρέπει να πάρουμε επιθετικό και γρήγορα. Άχω τι έκανε και η δική μας ο Φερέιρα. Το φάνα το παλικάρι, λέει ο Μάρκος. Δεν φεύγει ο Ιταλός από την ΑΕΚ, το είπε ο Γατούλης. Κάτσε να τον περίμενε, Άγιε, περίμενε. Είναι ακόμα Γενάρη και είναι 8 βαθμούς πίσω η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό.
Και είναι 5 πίσω τον Άρη, ε. Και παίζει και στο Βικελίδη 14 του Γενάρη. Και παίζει και 3 του μηνός με τον Ολυμπιακό. Δεν έρχεται η Βιτσελάδα, λέει ο Ρούσο Φασόγλου. Είχε πει ότι θέλει να παίξει Πρέμιερ. Καλά, εντάξει, δεν το βλέπω και τόσο εύκολο. Μόνο την ΑΕΚ χάσαμε σήμερα. ΑΕΚ και ναι, το έπαιζα, λέει. Άσο ΑΕΚ έπαιξε στο Κωνσταντίνε. Περαστικά. Το πρώτο 20 δεκάκι μπήκε, λέει ο Χασόγλου. Δεν πειράζει, υγεία, ρε. Γιώργο, μην ανησυχεί. Στέλιο Μαρκόπουλο, τον Ήβιτ τον έφαγαν οι παίκτε γιατί δεν ήθελαν να έχουν τα κινητά του στην προπόνηση ενώ βγήκε προπονητή του μήνα. Καλά, Στέλιο. Τον φάγανε αμάσιτο κανονικά. Είναι κάτι περίεργη Ιταλή ιδιοκτήτη τη Watford. Εκεί τα αδέρφια Πότσο τον καθαρίσανε σαν αυγό με του παίκτε εκεί. Ένα έβαλε αυτόν τον γκολ και τον τροματοφύλακα έδωσε πάση στον αντίπαλο να βάλει γκολ. Κωνσταντίνο Γεργιανάκη, έχει κάτι παικτάκια στη Β' Γαλλία. Σάσελε. Μόνο εκεί, ρε Κωνσταντίνε, μόνο εκεί. Παύλο Κουτμυρίδη. Γιατί δεν παίρνουμε τον Ουάρτα πίσω αντί για Λάμπρου. Ο Ουάρτα είναι με ελευθέρα, παιδιά. Στο Βόλο. Αργυρίου Νικόλαος. Το Ρέμπε ποιο τον έφερε. Εδώ στη Γερμανία στη Βόλτσμπουργκ θα την έριχνε με τις επιλογές του. Τον έσαι ο Βιρίνη στα μπαράζ. Παραμύθι ότι πουλούσε παίχτη ακριβά. Πεκταράδε πουλούσε που είχε φέρει ο άλλο και έφερνε πατάτε. Όχι μεταγραφέ ο Ρέμπε. Δημόσιε σχέσει κάνει με γνωστά μανατζικά γραφεία. Λέει ο Νικόλαος Αργυρίου που προφανώ ξέρει πολύ καλύτερα γιατί. Είναι, το βλέπω και μάλλον είναι και κάτοικο τη Γερμανία. Λέει εδώ στη Γερμανία. Αριστομένη Κωνσταντίνο. Α, είναι η Μαθία Αλεξάνδρεια, ε. Μπράβο, ρε Αριστομένη. Σάκης Μαντάς. Ο Λάμπρου για μπάρμα στη Μύκονο κάνει καλησπέρα. Μακάρι να σε διαψεύσει, Σάκη. Μακάρι να σε διαψεύσει. Αλκινό Κωνσταντίνο. Στο Open τι θα πούν, λέει. Τι κατάθεσε ο Κάρη σήμερα. Θα πέσει πολύ γέλιο. Α, ναι, είναι και αυτό, ρε. Κάτσε να βάλω λίγο να δω τι γίνεται. Από ότι να δω με το φίλο μα τον Κυριάκο. Να δούμε. Να δούμε τι λένε τα παλικάρια. Ο Θωμαίδης στηρίζουμε Open. Αν και τώρα το θέμα θα χαλάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σφίνα.gr. Ο Μάρκος λέει: οι μεγαλύτερες χαρές που πήρα πάντως ήταν όταν πήρα το double και όταν ο Ανδρέας έκανε νόημα στη Μιμή να κατέβει το αεροπλάνο, να ξέρεις. Πρασινοφρουρός ο Μάρκος Δάρδος. Άλλαξε ψευδόνυμο Μάρκο κάτω πρασινοφρουρός. Χρυσοβαλάτη Αστραρτζή. Καλησπέρα από Βίλεφτη Γερμανία. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζόλι Σεντερφόρ θα είναι ο δεύτερο Ρούνεϊ. Ο Γκαρσία το πιστεύει αρκετά να ξέρει ότι ακόμα και σαν κρυφό φόρ μπορεί να παίξει, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τσιμπασίδη Κωνσταντίνο. Όχι ρε φίλε, επιτελικό ο Τζόλι. Δεν έπαιξε αυτή τη θέση. Εκεί θέλουμε έναν μπίση βαρτσακαλά του και έναν ακόμα καλύτερο παίκτη. Μακάρι. Γιώργο Χασόγλου. Ο Αντρέ θα είναι μία για δεξί μπακ και μία αριστερά για να κάνει κάτι τέτοιο προορίζεται άμα δεν πάρουμε μπακ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ρε Μάρκο, ποιο Ελίτη και Σεφέρη. Στέλνει Τριγιάδη και όχι κόκκινο κρασί. Εννοείται, ρε Μάρκο. Στα λέει ο Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ποιο Ελίτη τώρα και ποιο Σεφέρη. Εδώ. Στέλνει Τριγιάδη με το γυαλί και όλα για να βλέπει τα μηνύματα καλύτερα. Ο Δημήτρη Καραμίτση. Γιατί τον αποκλείσει αυτόν τον παίκτη από Ουρουγουάη. Δηλαδή, αν τον πάγο που Γκαρσία μιλήσει, του μιλήσει, δεν γίνεται. Και να του μιλήσει, ρε Δημήτρη, το θέμα είναι και οικονομικό. Αν του μιλήσει να τον προλογιάσει να πει αλλά στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μου φαίνεται εξωπραγματικό. Ο Κουτσενικούλης είχε βάλει και γκολ και σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Οφειλωμένο 1-0 σε όλα. Σωστό ο Άγης. Ο Ουάρντα είναι φίρμα. Λέει και τέτοιου είδους φίρμες δεν χωράνε στην ομάδα. Καλά, ο Ουάρντα δεν είναι φίρμα. Είναι κατοίκητος. Αν είχε μυαλό, ο Άρτα τώρα θα παίζει σε πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν εννοώ στην Ελλάδα, εννοώ στο εξωτερικό. Η Δήμητρα ξαναχτυπάει. Εγώ θέλω το Μακέντα από τον Παναθηναϊκό, από Ρινοκλά Δήμητρα. Δήμητρα, με Μακέντα θα έχει δύσκολα. Με Μακέντα μπορεί να έχει Ρινοκλά Τούμπας. Αν έρθει Μακέντα. Όχι σχεδόν Ρινοκλά. Αν και αμφιβάλλω ότι είσαι πραγματική Δήμητρα και θα έκανα fake προφίλ, αλλά δεν πειράζει ακόμα και έτσι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πρίγκοβιτς Δεκέμβρη ήρθε, λέει ο Παναγιώτης Κριτσάνης. Σωστό. Και Ίγκασον ήρθε Δεκέμβρη, και Σέρζι Ολιβέιρα ήρθε Δεκέμβρη, και Μίστης ήρθε Δεκέμβρη, και Σφιντέρης ήρθε Δεκέμβρη. Μπορώ να λέω. Α, και ο Παύλος Λαχούς λέει: ο Πρίγκο, ο Κάρολ, ο Ίγκασον ήρθαν Γενάρη. Και ο Σέρζι Ολιβέιρα και ο Μίστης, μπορώ να πω κι άλλους. Μεταγραφές από Λατινική Αμερική, μακάρι. Εκεί έχει λαβράκια σε προσιτή τιμή, λέει ο Λέσσα Παπαδόπουλος. Ηλία, ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει λαβράκια. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες οι οποίοι θα έρθουν. Θα πούνε καλησπέρα σας, ποιος είναι εδώ, ποιος μοιράζει φανέλες, φέρε μου τη φανέλα του βασικού, μπαίνω μέσα και παίζω. Όριστο, ο Νέστορας λέει ψηφίζει Καριωτάκη.
Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Εγώ, εμείς εδώ ψηφίζουμε Θωμαίδη και βλέπουμε. Με κλειστή φωνή βέβαια, έτσι. Σε λίγο, τι κατέθεσε στην εισαγγελία θα δώσει Καρυπίδη. Άμα, και άλλη διαρροή θα κάνετε, ρε παιδιά, δεν τρέπεστε λίγο. Για να βάλουμε λίγο ήχο. Παρανομία. Όλα τα μέλη και μέρη που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, όπως το. Α, Μέρη Μπενέα μιλάει. Υπάρχει κανείς εκεί πέρα σε αυτούς που γουλάρει Μέρη Μπενέα, να ξέρω να το σβήσουμε είναι. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που θέλει, βλέπει Μπενέα και θέλει να κάνει κονέ με Μπενέα. Ήμουν μικρός τότε με τη Μιμή, το 86 γεννήθηκα. Συνομήλικοι είμαστε με τον Έστορα. Νεούδια, νεούδια. Κυριάκο, θα πάρει ποσοστό από το στοίχημα, σιγά μην πάρει και. Παίρνει αλλιώς ο ελληνικός από το στοίχημα. Αλλιώς παίρνει, δεν πειράζει, αλλιώς. Αφήστε την πίεση και πιάστε μια προβατίνα να ρίξουμε στα κάρβα να συνέλθουμε, λέει Αλκινόη. Πότε θα γίνει αυτό, για μόνο λόγια. Πότε θα γίνει. Μας έχει σακατέψει ο κορονοϊός, δεν πάει πάνω πουθενά. Ευχαριστούμε. Ακούμε για τον Γιώργο Μπούζο από το Μετρόπολης. Βάζουμε μια σήγαση προς το παρόν. Στήρι Μαρκόπουλος. Τάσος Μουρατίδης. Σωστό το δολάκι, φιλαράκι μου, παοκάρα σου λέω. Γεια σου, Τάσο. Γιώργος Χασόγλου, Σάκη Τσιροπούλης είναι άμπαλοι περισσότεροι. Ο Παύλος Λαχούλης προτιμάει Πινελόπη Δέλτα. Σωστός. Προβατίνα με Ελίτη, να δεις πως κολλάει, λέει ο Νέστρας. Εννοεί, καλά ρε, άμα δεν κολλάει ο Ελίτης με την προβατίνα, με τι κολλάει δηλαδή. Εννοείται. Μάρκος Ντάδας λέει, ρέι θα λέμε και θα κλαίμε τώρα που θα φύγει. Μα δεν είπαμε και ποτέ ρέι για να... ότι έχει δώσει κάτι. Το ντοκιμαντέρ που έβγαλε ο Πάοκ το είδες, ειδικά σε εκείνο το σημείο στις 5 Φλεβάρι που έβγαλαν ότι Πάοκ έχει την Ξάνθη, οι παίκτες που μίλησαν είχαν τόση αγανάκτηση μέσα τους που φαίνονταν στα μάτια τους. Τα είδα και τα 4 επεισόδια, Γιώργο, όταν είχαν βγει και τώρα περιμένουμε την 26η Δεκεμβρίου για το 5ο επεισόδιο. Για να δούμε. Το θέμα που πιάσαμε την προηγούμενη Δευτέρα με την απόπειρα και πολύ φρεσκό, με την απόπειρα, με την καταγγελόμενη απόπειρα. Καταγγελόμενη. Κυριάκο μου. Μάριο Σαμπάνη, του θεματοφύλακα του Άρη, και πρώτα να δούμε. Είπε ο Κυριάκος Κυριάκος, είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και διευθυντής επικοινωνίας. Θέλετε να ακούσουμε και Κυριάκο, μήπως. Και αμέσως μετά θα δούμε τι συμβαίνει με το Σιαμπάνι αυτή τη στιγμή και τι κατέθεσε ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο επικεφαλής. Σε λίγο θα βάλουμε να ακούσετε η διαρροή. Καλησπέρα ΠΑΟΚΣΑΚΙ μου, ο Μιχάλης Χιτήρης. Καταρχάς φέρε Λιβάγια αν μπορείς, δεύτερον επιγόντως δεξί μπακ, εξάρι τύπου Γουίλσερ και έναν καλό σεντερφόρ. Αν κοιτάξουμε και τους ελεύθερους, έχει καλές ευκαιρίες. Μάντζουκις λέω εγώ τώρα. Μιχάλης, θα κάνουμε dream team θέλεις. Μια καλή προσθήκη είναι ο Ιγκλέσιας, λέει ο Πάνος ο Γουρεμέντη. Φαγώθηκες με τους παίκτες του Αστέρα, ρε Πάνο, φαγώθηκες. Υπάρχει πολύ λίγο εκεί έξω. Πάνος Λαχούλης, κάργα προβατίνα. Κάργα εννοείται, ρε. Κάργα. Κάργα δεν πεις τίποτα. Γιώργο Χασόγλου, καλά θα κάνει να έχει τόσους παοξίδες, με εκπλήσουν μερικοί. Εκεί περισσότερο είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Πιο πολύ παοξίδες, Γιώργο θα κάνει να. Λαβράκια είναι ο Νινού, ο Περέρα, αν βγουν, βγήκαν. Εννοείται. Ο Περέρα δόθηκε ένα εκατομμύριο, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Λαβράκι. Ο Νινού, ναι. Τσιμπασίδης Κωνσταντίνος, από παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα είναι μετρημένοι στα 5 δάχτυλα που μπορούν να έρθουν και να παίξουν βασική αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Μπορεί και λιγότεροι Τσιμπασίδης Κωνσταντίνος, μπορεί. Ηλίας Παπαδόπουλος, Λιβάγια θα ήθελε στην ομάδα. Λιβάγια, Τι να τον κάνουμε τον οποίο. Ο Λιβάγια θα έχει κλείσει την Τουρκία. Να, περιμένετε λίγο. Μάκεδο είναι, δεν έκλεισε ο Κότσιρα, όχι. Εξώ είναι του τραγουδιστή και μέσα στην αυλία στην Τούμπα. Θορυβήθηκαν οι αρχές από τις αντιδράσεις της οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπόθεση Σιαμπάνη. Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο 29χρονος τερματοφύλακας του Άρη έχει 24ωρη φύλαξη. Ερθωμαίδη, θα βγάλεις μίλφι, λέει ο Γιώργος Χασόγλου. Καλό κούγκαρ, λέει. Βλέπω υπάρχει, έχει πέρασει η Μέρη Μπενέα, έτσι. Τη βλέπω σήμερα με το ροζάκι της. Μια χαρά. Για να δούμε, ακούμε τώρα live την εκπομπή του Open, να δούμε τι είπε ο Καρυπίδης, να δούμε. Τι ακριβώς κιόλας είπε. Τα πιο σημαντικά. Να δούμε, ακούτε έτσι. Στην κατάσταση του Σωτήμα Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, ο επικεφαλής της διοικητικής ομάδας του Άρη, Θεόδωρος Καρυπίδης, ανέφερε ότι το βράδυ της Πέμπτης έλαβε μήνυμα στο κινητό του από τον Μάριο Σιαμπάνη.
Ο τερματοφύλακας του Άρη ζητούσε άμεση επικοινωνία. Ο κ. Καρυπίδης επικοινώνησε μαζί του και ο Σιαμπάνης του είπε ότι δύο άτομα αποπειράθηκαν να τον δωροδοκίσουν με 100.000 ευρώ για να έχει μειωμένη απόδοση στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τα χρήματα είχε μαζί του ένας πρώην υπάλληλος του ΠΑΟΚ, τον οποίο κακονόμασε. Ναι. Το τρίτο πρόσωπο της συνάντησης, ναι, ο Σιαμπάνης. Δεν το γνώριζε, λέει ο Σιαμπάνης. Δεν το γνώριζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο κ. Καρυπίδης επικοινώνησε αμέσως με τον πρώτο αντιπρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο του ΠΑΟΚ, Μάικη Γκαγκάτση, και τον ενημέρωσε για το συμβάν. Ο κ. Γκαγκάτσης ανέφερε. Ο Καρυπίδης είπε ότι μίλησε τον Γκαγκάτση, τον πήρε τηλέφωνο. Ο κ. Καρυπίδης ανέφερε ότι δεν συνδέει το περιστατικό της απόπειρας δωροδοκίας με την ΠΑΟΚ. Καταλάβατε τι έγινε, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια εξέλιξη. Το πιάσατε υπονοούμενο τι έγινε, έτσι. Καταλάβατε τι έγινε. Ο Καρυπίδης τι είπε στην εισαγγελέα. Ότι πήρα τηλέφωνο τον Γκαγκάτση για να του πω τι έγινε και εγώ δεν εμπλέκω τον ΠΑΟΚ μέσα. Δεν συνδέω τον ΠΑΟΚ, λέει, με την αποπειρά του Δοκία Σιαμπάνη. Ποιο συνδέει, ρε φίλε. Την πρώτη ημέρα που είδε το φως δημοσιότητας φαίνεται ότι μπάζει. Ποιο συνδέει. Και μπάζει γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία παραμένουν ακόμα και σήμερα. Μιλάμε ότι. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει απολύτως. Μιλάμε ότι αυτό γκολ τρομερό, έτσι. Τρομερό, τρομερό. Τρομερό. Ρε Θωμά, θα βγάλει τέτοιο θέμα, αφού ξέρουμε τα αποδικά σου συναισθήματα. Γιώργο, έβγαλε την κατάθεση του Καρυπίδη. Τι είπε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είπε στον εισαγγελέα σήμερα ότι τον έστειλε ο Σιαμπάνης μήνυμα, του λέει: θέλω να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ότι πήγε ένας πρώην υπάλληλος που πάει πάω με 100.000 να το δωροδοκίσει και αμέσως πήρε ο Καρυπίδης ο Γκαγκάτσης τηλέφωνο. Και ο Γκαγκάτσης του λέει: δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Και ο Καρυπίδης είπε στον Γκαγκάτση ότι εμείς δεν σας συνδέουμε. Δεν συνδέουμε τον ΠΑΟΚ, λέει, με την αποπειρά δωροδοκίας. Γιατί δεν συνδέεται τον ΠΑΟΚ. Πείτε ότι ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το λέτε. Φοβάστε. Γιατί. Μάικ Νικολαίδης, θέλω να πω κάτι που έλεγε παλιά, πολύ παλιά. Όταν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει παίκτες από τους τρεις του ΠΟΚ, τότε θα γίνει μεγάλη ομάδα. Συγγνώμη που μας στεναχωρεί, αλλά έτσι είναι. Ενώ αυτοί μας πήραν. Εν μέσω σεζόν Λίγκμπερτ Σπανιώτη. Μαζί αυτά δεν γίνονται όμως και όπως έγινε αυτό. Ο Μάτζο έχει θέλει 7 εκατομμύρια, λέει ο Παύλος Βλαχούλης. Στον αφρό μας έχει σήμερα, λέει live από Θωμαίδη. Εννοείται, ρε Μάρκο, αφού μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Σιγά-σιγά σας είπα. Η εκπομπή θα εμπλουτιστεί με διάφορα. Αν έχουμε κάτι live, θα το βγάζουμε. Τώρα αυτό έπρεπε να παίξει. Είναι θέμα επικαιρότητας. Δεν γίνω να με τα αφήσω έτσι. Μάρκο, κλαίει μάνα του Πελέ, ρε φίλε. Άστο, το κρατάμε, ναι. Αρκενό Κωνσταντινίδη, θα μας τρελάνε αυτοί. Ο Κάρι λέει δεν έχει σχέση, λέει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Κωστίκας λένε ότι μαύρη σακούλα του ΠΑΟΚ. Άρα τώρα, τι γίνεται εδώ. Ο Καρυπίδης στα τέμπη στον εισαγγελέα ξεφθυλίζει τον Καραμπαμπά. Γιατί ο Καραμπαμπάς είπε ότι ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται στην δωροδοκία. Και τώρα λέει ο Καρυπίδης στον κύριο εισαγγελέα, λέει ότι δεν συνδέω τον ΠΑΟΚ με την απόπειρα δωροδοκία για μπάνι. Άρα παιδιά, εδώ τώρα αυτή η φιλία, αυτή η ερωτική σχέση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άρη, έχει τριγμούς. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ο Καραπαπάς ότι ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται και ο Καρυπίδης να λέει στον εισαγγελέα ότι δεν συνδέω τον ΠΑΟΚ με την απόπειρα δωροδοκίας για μπάνι. Δεν πιστεύω να κάνει μουτσουνάκια τώρα ο Καραπαπάς, ο οποίος τόσο καιρό μιλούσε ο Καραπαπάς σαν εκπρόσωπος του Άρη. Αυτή εδώ είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ο Καρυπίδης ξέρει τι κάνει. Ο Καρυπίδης είναι αυτό που είναι, αλλά είναι έξυπνος. Σου λέει τώρα εγώ για τις βλακίες του Καραπαπά θα την πληρώσω εγώ. Ο Καραπαπάς λέει αυτά που λέει γιατί ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Ενώ εγώ όμως, επειδή είμαι Άρης, θα την πληρώσω και εγώ την ήθη. Γιατί αν βγει ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση, θα πει εσείς κύριοι με μπλέκετε στην δωροδοκία. Τώρα λέει δεν συνδέω. Υπάρχει στην εκπομπή του Κυριάκου του Θωμαίδη στο Open, βγήκε το κομμάτι της απολογίας του, της κατάθεσης, συγγνώμη, του Θόδωρου Καρυπίδη, που είπε ότι δεν συνδέω τον ΠΑΟΚ με την δωροδοκία. Και αδειάζει τον Καραμπαπά δηλαδή. Τον αδειάζει. Γιατί ο Καραμπαπάς λέει ότι μπλέκει τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Θα στήσουμε πολύ ωραία πράγματα από το Γενάρη και μετά. Αυτό το σημερινό ήταν, όχι αυτό γκολ, αυτό ήταν αιτία διαζυγίου, παιδιά. Συζυγή απάτη. Ο Καρυπίδης άδειασε στον Καραμπαπά. Τώρα περιμένω να δω να βγει ο Καραμπαπάς και να κράξει τον Καρυπίδη. Μπορεί να το κάνει. Ή θα επιφυλάσσει άλλες εκπλήξεις για τον Άρη στα παιχνίδια που έρχονται.
Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Φοβερά πράγματα γίνονται, παιδιά. Φοβερά πράγματα. Ακούσαμε πριν από λίγο. Πήρε τηλέφωνο ο Καρυπίδης, ο Καγκάτς, το Μάκη, του είπε ότι με πήρε, μου είπαν ότι ο δική σου πήγανε να δωροδοκίσει το χιαμπάνι. Ο Καγκάτς προφανώς τον έβρισε, τον είπε είσαι μαλάκας. Λέω τώρα εγώ, και μπορεί και χειρότερα. Και ο Καρυπίδης είπε ότι εγώ δεν συνδέω, λέει, τον Πάοκ με την δωροδοκία. Ε, ποιος πήγε να το δωροδοκίσει, ρε παιδιά, ποιος πήγε, η Μπαρτσελώνα. Ποιος πήγε. Και δεν γνώριζε, λέει. Και δεν γνώριζε το τρίτο πρόσωπο. Ρε Μάριε. Ρε αγόρι μου, δεν γνώριζε το τρίτο πρόσωπο. Που ήταν ένα από τα άτομα στην ασφάλεια του Ολυμπιακού, όποτε ερχόταν Θεσσαλονίκη. Και του Αυγενάκη και του. Αυτού, δεν τον ήξερε. Τι σε παρακαλώ τώρα. Αλλά τέτοιο άδειασμα, παιδιά, δεν έχει κάνει. Τέτοιο άδειασμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Από φίλους. Φίλε Κώστα, σε άδειασε ο φίλος ο Θόδωρος. Τρέχα τώρα να τα περισσώσεις, να πεις για τον ΠΑΟΚ πάλι κι εσύ. Αν και σας είπα από την πρώτη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός πήρε. Ο Ολυμπιακός πήρε απόσταση από τα όσα λέει. Ο Καραμπαπάς. Και από την πρώτη στιγμή είχε δώσει εντολή να πέσουν οι τόνοι. Επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού που να βγαίνει και να λέει ότι ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται στη δωροδοκία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η βλακεία του Καραμπαπά. Ούτε η ανακοίνωση του Άρη εμπλέκει τον ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Καρυπίδης βγάζει την δουλειά του απ' έξω και λέει: α, δεν εμπλέκω, δεν είπα τον ΠΑΟΚ τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ να υιοθετήσει την τακτική της επίθεσης. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ περιμένει ακόμα να βγει μια ανακοίνωση. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να βγει μια ανακοίνωση που να λέει ότι εμπλέκει το ΠΑΟΚ. Αυτό. Περιμένει. Να βγει μια ανακοίνωση από κάποιον που να λέει ότι εμπλέκει το ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο. Ενέστορα, δεν υιοθετώ αυτό που λέω. Εγώ μεταφέρω και έβαλα το ηχητικό να το ακούσει ο κόσμος, να το ακούσω και εγώ. Γιατί είχε ενδιαφέρον. Τώρα έβρισα. Τώρα εντάξει. Εν τη ρήμη του λόγου τώρα, εντάξει. Εδώ ο Άρης ο Γάτας μας είπε χθες ότι ήταν στημένο το παιχνίδι μέσα στις άκρες. Κωστάκι, τέτοιο αυτοκόλλητο δεν υπάρχει. Το Καραμπαπά θέλει πολλή ώρα να τον αδειάσεις. Έχει δίκιο. Είναι χαζός ο Καρυπίδης, είναι έξυπνος άμα πήγαινε με αυτό πολύ ο Καραμπαπάς, ο κόσμος του Άρη θα τον εκτόπισαν από την Προεδρία. Μισό λεπτό. Στο Σιαμπάνι, μια απόφαση υπουργού 24 προστασία. Ο Τζίλος, γιατί όχι, καλά, ο Τζίλος, άστο. Ο Τζίλος, επειδή είναι ο Τζίλος, γι' αυτό. Εγώ σου λέω ότι δεν θα πει τίποτα ο Ολυμπιακός, θα το κάνει αβαβά για να μην βγουν όλα στη φόρα. Η γάτα είναι ακόμα ξύπνια. Παύλος, εδώ είναι η γάτα, να τη εδώ, ξύπνια είναι. Πού να κοιμηθεί με τι αγριοφωνάρε, μωρέ. Πού να ξέρει, πού. Παιδιά, επειδή βλέπω τώρα διάφορα μηνύματα που μου έρχονται και στο inbox, είδα και ένα μήνυμα πριν για τον Κότσιρα και τον ΠΑΟΚ. Να ξέρετε ότι επειδή και καλά γράφεται το όνομα του Κότσιρα στον ΠΑΟΚ, στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παιδί μου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κρατάει αρχείο για κάθε παίκτη που αντιμετωπίζει απέναντί της. Απέναντί του ο ΠΑΟΚ. Κρατάει αρχείο. Γι' αυτό είδατε κάποιοι να γράφει Γιάννης Κότσιρας νούμερο 27 και τέτοια. Επειδή ο ΠΑΟΚ κρατάει αρχείο με τους παίκτες που έχει αντιμετωπίσει. Γι' αυτό. Μην τρώτε πρόλογο. Σας το εξηγώ. Γιατί κάποιοι πάνε να τον παραστάνουν ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Κότσιρα. Όχι. Μπορείτε να γράψετε, ποιο να σας πω. Μπορείτε να δείτε και το Φορτούνη σε αυτό, στο ίδιο μοτίβο. Και τι σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Φορτούνη. Σάκης Τερσούδης, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν στημένο για να βγάλουν αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Σε τελική, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κυνηγήσει μόνο Καραμπαπά για δυσφήμιση. Να δούμε, Γιάννη, περίμενε, να δούμε. Να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο Κούγιας, ο οποίος είναι γάτα πάντως αυτά, είπε ότι μπορεί να μπει στο αρχείο η υπόθεση. Για να δούμε. Τελευταίο μήνυμα, Γιώργου Παπαδόπουλου. Καημένο ελληνικό ποδόσφαιρο παντού, παρασκήνιο και φουλ παρακράτος. Καθόλου τυχαία η συνολική βαθμολογία της UEFA. Εύχομαι να φτάσουμε πιο κάτω και από το Γιβραλτάρ. Όταν οι ομάδες και κυρίως ο Ολυμπιακός κοιτάει μόνο το πώς θα παίρνει τα λεφτά από το Champions League και δεν τον ενδιαφέρει το προϊόν εδώ στο πρωτάθλημα.
Αυτά θα γίνονται. Όταν κοιτάει να κάνει θηγατρικές ομάδες αντί να τις αφήσει ανεξάρτητες για να δούμε λίγο ποδόσφαιρο, να δούμε καλύτερο προϊόν. Για τον Κότσερα, τον τραγουδιστή λένε, θα τον βάλουν σε έναν καλά που θα κάνει η ομάδα τώρα τα Χριστούγεννα. Όχι, ρε Μάρκο, δεν είμαστε για Κότσερα. Σου είπα, είμαστε ροκ, εμείς θέλουμε ροκ πράγματα. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα, Μάρκου Δάρδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι για τα μηνύματά σας. Φύγαμε λίγο, κάνα 25 λεπτό από την ώρα που τελειώνουμε συνήθως. Αλλά είπαμε, διαβάζουμε κάθε μήνυμα γιατί σεβόμαστε το, και ότι μας βλέπετε και ότι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε μήνυμα για την άποψή σας, για την ερώτησή σας, για το κράξιμό σας. Πες το μεγάλε. Ναι, ξαναλέω ότι τσίμπησαν κάποια site στην Αρκαδία για τον Κότσιρα επειδή κάποιος είδε, έγραψε Γιάννης Κότσιρας ΠΑΟΚ και του έβγαλε το προφίλ του Γιάννη Κότσιρα στο site του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι στο αρχείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο site της, έχει παίκτες που τους αποθηκεύει. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λες, Νέστορα. Το που λέω εγώ είναι ότι τις κοινοποιήσεις ξέχασα. Και τις κοινοποιήσεις εννοείται ότι επειδή μου ήρθε και εμένα ένα μήνυμα ότι δες ότι ξέρω εγώ πήρε και τη φανέλα του Μίσης παράδειγμα. Δεν τυχαίο ότι φορά το 27 στον αστέρα ο Κότσιρας. Δεν τυχαίο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κλείσει ή όχι. Δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό που έγραψαν πάρα πολύ και το ανέβασαν ότι ο Κότσιρας έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ, δεν έχει κλείσει κάποιο παίκτη ακόμα. Αυτό το κρατάμε. Και ότι, ξαναλέω, για κάθε παίκτη που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα προφίλ στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματα και τις κοινοποιήσεις, για τα views, για όλα. Θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός αύριο και κοντά στις 11, εδώ στο sfina.gr, που καθημερινά σας κρατάει στροφιά με τρίωρο αθλητικό πρόγραμμα. 9 με 10 Γιάννης Παντελίδης για θέματα Άρη. 10 με 11 Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος αναλύει από τη δική του σκοπιά τα θέματα της επικαιρότητας. Και 11 με 12 εδώ το δικό μας το παρεάκι, εκπομπή μόνο ΠΑΟΚ. Στέλνης Τεργιάδης για θέματα ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ραντεβού αύριο εκεί κοντά στις 11. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί θα έχουμε παρακολουθήσει και την Γενική Συνέλευση ΠΑΟΚ, η οποία είναι αύριο στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.